Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο, τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση. Φυσικά και την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Στο www.listoparto.gr υπάρχει ένα τεράστιο μπαζάρι ανταλλακτικών. Μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σου αυτοκίνητο. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη πάντα, υπενθυμίζω για το δικό σου ανταλλακτικό www.listoparto.gr. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια φροντίζει και για το καλάθι της οικογένειας. Κερδίστε σήμερα 5 ευρώ στις αγορές του σούπερ μάρκετ αυτής της εβδομάδας με ένα απλό κλικ. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και αποκτήστε δωρεάν κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ για όλες τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη με 21 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Δείτε τώρα το κουπόνι στην κατηγορία δώρο επιταγές, εκτυπώστε το δωρεάν, παραδώστε το ταμείο και κερδίστε έξυπνα με ένα κλικ 5 ευρώ. Μια μοναδική προσφορά του σούπερ μάρκετ Αφροδίτη και του goldmall.gr. Πρέπει να φροντίζουμε πάντα για τη μηχανή του αυτοκινήτου μας, να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα λάδια, τα καλύτερα λιπαρικά για να αυξάνουμε την διάρκεια ζωής τους και φυσικά
τις επιδόσεις του κινητήρα μας. Τα λιπαντικά βέικ έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να αυξάνουμε την διάρκεια ζωής τους και φυσικά τις επιδόσεις του κινητήρα μας. Τα λιπαντικά βέικ έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μία ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά βέικ γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά βέικ είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και ζωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά βέικ. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάψετε το σπίτι σας, να δώσετε καινούριο χρώμα στη ζωή σας, χρησιμοποιήστε χρώματα τα οποία έχουν την υψηλότερη καλλυπτικότητα και το γύρω στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασένα, όπου δεν είναι άλλα από τα χρώματα Vitex, Vitex Classics, τα οποία θα τα βρείτε στο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα για το χρώμα, το οποίο άνοιξε στον Εύωσμο. Ο Κοσμάγλου με το νέο κατάστημα στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, θα σας δώσει τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης με τηλέφωνο για περισσότερα το 2310-303-173. Διαβάζει εφημερίδα. Τι διαβάζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλατε. Γιατί να διαβάζει εφημερίδα, να μην πουλήσει ο Μετρόπολης εφημερίδα. Γιατί να διαβάζει εφημερίδα. Εσύ γιατί διαβάζει. Γιατί ακόμα δεν είμαι τυφλός. Εντάξει, για να μην είσαι ποτέ. Τι είναι, κόκκινο. Ποτέ να μην είσαι, αλλά τι δεν καταλαβα. Να μην διαβάζω. Να διαβάζει. Τώρα, την ώρα που κάνουμε κομπή. Την ώρα, ποιαν ώρα. Βαλσάμι. Την ώρα. Την ώρα, ναι. Την ώρα είναι νώρα. Άλλο την ώρα και άλλο η νώρα. Την ώρα λες. Την ώρα, είπα. Με ποιαν ώρα. Τώρα μπορεί να παίζει. Ξέρω εγώ. Κατσέλη. Έχει άλλη ώρα. Ναι, κύριε Κόκκινα, και εσύ που γράφει τη στήλη την ώρα τη εκπομπή, τι να κάνουμε. Αφού βλέπω ότι η κορυφή. Αφού βλέπω ότι ένα τέταρτο λε του χορηγού, τι να κάνουμε. Τι κάνω. Σιδηρόδρομο έχει χορηγεί. Θε να του πει εσύ. Όχι, δεν θέλω να του πω. Εγώ μου έχω εντολή να του πει εσύ. Ωραία. Πήγε στεναχωρεμένο σε βλέπω, λίγο κομμένο σε βλέπω. Έτσι, χαλασμένο σε βλέπω. Ναι. Αυτό το οποίο ξενύχτησε από τα κορναρίσματα και. Τι ήταν. Όχι. Είχε κόρδε εκεί μπροστά στο σπίτι σου και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όχι. Όταν σπίδε δεν έχει, ήταν αυτή κουφώσει. Βάλει μια οτασπίδα στο άλλο. Αυτή να μην ακού. Στεναχωρέθηκε. Ε? Τι λε, να το πανηγύρισα. Ξέρω εγώ. Δεν πανηγύρισε την νίκη τη ομάδα σου. Μου. Μου. Του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Και την άνοδο. Η πόλη γιορτάζει. Που δεν θα ανέβαινε ποτέ. Πού ανέβηκε. Ανέβηκε στη Β'. Χρεωμένο. Τι. Χρεωμένο. Ανέβηκε. Πέκεται με τι. Χρεωμένο ανέβηκε. Αυτή είναι μια άλλη παράμετρο. Α, αυτή είναι η παράμετρο τώρα. Εντάξει. Α, τώρα πάω πήρε κύπολο και τον Ηρακλή δεν μιλάμε. Ε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Ο Πάουκ πήρε κύπολο, αλλά άλλα είναι τα. Ποια είναι άλλα. Τα οποία δεν είναι για σήμερα. Α, το για άλλη. Ναι, μέρα. Άντε, πρέσει. Α, το είναι για άλλη μέρα. Γιατί είναι κάτι το οποίο με χάλασε πραγματικά. Άλλο να υπάρχουν εικασίες και άλλο να. Για πε, τι να βγαίνουν φορά παρτίδα. Γιατί σε βλέπω λίγο χαλασμένο να πούμε. Τι σε κοίταξε. Δεν είμαι αυτό που θα χαλάσει τη γιορτή των φίλων του Πάουκ, ούτε θα το έκανα ποτέ. Ναι, εντάξει. Αλλά με χάλασε πολύ κάτι που άκουσα χθε. Τι άκουσε χθε που σε χάλασε, ρε κόκκινη. Η δήλωση του Σαββίδη για τον Παναθηναϊκό. Τι σε χάλασε. Εγώ έσω στον Παναθηναϊκό γιατί δεν είχα το πρωτάθλημα χωρίς μια μεγάλη ομάδα σαν ναι, αυτό. Μπράβο. Ναι, άλλο μας λέγανε. Δεν πήγε η Κέρκυρα να ψηφίσει, λέγανε. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνεις μεγάλο λάθος. Κανένα λάθος. Ο Σαββίδης είπε αυτό που είπε ο Πετρωτός. Η Κέρκυρα ελέγχεται από εμάς, λέει, και το είπε στο ραδιόφωνο. Αν δεν ακούς ρεπορτάζ, ξέρεις πώς το βλέπει τον Παναθηναϊκό ο Σαββίδης. Ξέρεις πώς το βλέπει τον Παναθηναϊκό ο Σαββίδης. Όχι. 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 Να σε πω εγώ. Δεν έχω κάνει γενικά. Σαν μίγα τον βλέπει τον Παναθηναϊκό. Καλά κάνει. Και επειδή το προϊόν είναι χωρίς τον Παναθηναϊκό πρόβλημα, σου λέει ας είναι και αυτός εκεί 4-5 χρόνια να θα παίρνω εγώ πρωταθλήματα κύπελα, ξέρω εγώ, και θα παλεύω με την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό, αν αυτοί δεν ήσουν και οι πρόεδροι τους βάλουν λεφτά, ας πούμε κτλ. Και να έχω και τον Παναθηναϊκό εκεί με τον Άρη να παίζει μπαράς, ποιος θα μείνει, ποιος θα σωθεί. Να σλίδει ένα, ξέρω εγώ, τον άλλον, ποιο θα φέρουν κανένα Έλληνα, ξέρω εγώ, χοντρό. Τι σε πείραξε δηλαδή, επειδή. Τι σε πειράξει, είπε την αλήθεια, είναι ειλικρινής. Εγώ έσωσα τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν αμφισβητεί την ειλικρίνειά του. Και μάλιστα λέει στον Αλαφούζο, άκουδο κοντό, σαν και εμένα που είσαι, εγώ σε έσωσα. Κατάλαβες. Μην κουνιέσαι και πολύ να πούμε γιατί εγώ σε έσωσα. Του λέει. Σε χάλασε. Εδώ πάω και. Γιατί να με χαλάσει. Γιατί είπε την αλήθεια. Το Παναθηναϊκό το σώζει για το προϊόν. Οκ. Okay. Γιατί η Νόβα χωρίς Παναθηναϊκό
Σου λέω Παναθηναϊκός είναι μετά τον Ολυμπιακό, όλοι οι φίλαθλοι στην Ελλάδα. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Τώρα βέβαια χάνουν κόσμο. Ανεβήκαν οι αεξίδες, ανεβήκαν οι παοξίδες πολύ σε πληθυσμό. Και αυτές οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, όπως λέτε, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έχουν κόσμο ο οποίος είναι σε ψυχολογία. Κόσμο που φτιάχνει κόσμο. Παναθηναϊκός τώρα, εδώ και 5 χρόνια, τι κόσμο να φτιάξει, τι 7 χρόνια, τι κόσμο να φτιάξει. Ο Παναθηναϊκός στις νέες γενναίες, να πούμε. Χάνει. Και λέει ο Σαββίδης, χάνει κόσμο. Ούτε. Σου λέει ο Σαββίδης, τι να παίζω τώρα, ξέρω εγώ, με τον Θρασίβουλα και τον Ακράτητο. Ας παίζω με τον Παναθηναϊκό. Τον πετάω 3 στη Λεωφόρο, 4 στην Τούμπα και λέω τον Αλαφούζο, κοίταξε να δεις, Κασιδιάρη, εγώ σε έσωσα. Και σε χάλασε εσένα, πιες μια σόδα να ξεχαλαστείς, θα πούμε. Εσύ, πιες σόδα με αυτά που έλεγες και εκτέθηκες. Τι εκτέθηκα, αγάπη μου. Έλεγες ο καλύτερος προπονητής είναι ο Χιμένεθ και τι καλός προπονητής είναι ο Χιμένεθ. Και ο νούμερο ένα προπονητής είναι ο Χιμένεθ. Και άξιος ο Χιμένεθ. Τι έκανε ο Χιμένεθ. Τα είπες, δεν θα τα πουλήσω. Τι έκανε ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ στον τελικό ξεφτυλίστηκε. Μπράβο. Ο Χιμένεθ στον τελικό ξεφτυλίστηκε, αλλά ξεφτύλισε και τον τζάμπα. Έχω ανάλυση επί των αναλύσεων. Θα κάνεις ό,τι ανάλυση θέλεις. Καταρχήν, σε τελικό που έχω δει ή έχω πάει στο γήπεδο ή έχω δει στην πώς τη λένε, στη ζωή μου σε γήπεδο ή σε, από το 78, έχω δει σε μπάλα, τον ΠΑΟΚ δύο μεγάλους τελικούς να τους παίρνει και να παίζει μεγάλη μπάλα. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο τελικούς που τον έχω δει, τη μια στην τηλεόραση το 2001 και την άλλη χθες στο ΟΑΚΑ, ποια από τις δύο έπαιξε τη μεγαλύτερη μπάλα. Αν έπαιξε τη μεγαλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ ή αν έπαιξε τη μεγαλύτερη μπάλα με τον Ολυμπιακό, με εγκομίτιδες, οκάδες, γιασεμάκηδες και τα τι αυτά και τετράτζιδες και τα λοιπά. Αυτό έχω να διερωτηθώ, να πούμε. Και θα μπορούσε ο Γιώργος ο Μπούζος να το κάνει, ας πούμε, αυτό μια ωραία αυτή, πώς τη λένε, ερώτηση εκεί που ψηφίζουν. Ποια ήταν η καλύτερη μπάλα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, στο 4-2 που έβαλε τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια ή το 2-0 χθες που ήταν για 6-1-5-1. Τι δεν έληξε όμως, ρε κόκκινε. Δεν έληξε. 2-0 έληξε. 2-0 έληξε. Αντί να τρίξει ένα τάλιρο. Το 4-2 ήταν. Αντί να τη τρίξει ένα τάλιρο. Εντάξει, τι είναι τα τάλιρα. Εντάξει, είναι και οι τερματοφύλακες, είναι και ατυχίες, είναι και κακές εκτελέσεις. Θα έβγαινε και το όρο που δώσαμε. Άσε μας μόνο με τα στοιχήματα. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ πάντως όλες του τις ευκαιρίες και τις φάσεις να τις κάνει χαμηλά. Αυτή είναι μια παράμετρο που δεν την άκουσα σε κανένα ραδιόφωνο, σε καμιά τηλεόραση, σε κανένα site. Όλες τις φάσεις ο ΠΑΟΚ τις έκανε χαμηλά. Λοιπόν. Και τις έκανε, στάσου λίγο ρε Γρήγορη, και τις έκανε μέσα από οργανωμένες επιθέσεις. Τις έκανε μέσα από τακτική η οποία ήταν δουλεμένη. Με απογοήτευσε πολύ ο Χιμένεθ. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ο Βράνιες, ο Χιμένεθ και ο Λάζαρος έναντι του Τσιγκουναρά, του Γύφτου, του Μελισανίδη. Μια του Γύφτου, δυο του Γύφτου, τρεις του Γύφτου, τέσσερις και η κακή του μοίρα. Έτσι είναι, όταν συμπεριφέρεσαι στον εργαζόμενο έτσι και ο άλλος πάει με τις σακούλες. Έτσι είναι. Δεν γίνεται να πούμε να είναι φτιαγμένος ο Άρντα που έπεσε στον Ατρόμητο και θα έπρεπε να λέει: έλα μωρέ, τώρα εγώ δεν είμαι εδώ. Πήγε στην κερκίδα. Και ο Βράνιες πήγε και απευλήθηκε. Το κατάλαβες, Γρηγόρη. Ναι. Ο ένας πληρώνει και ο άλλος παίζει μαγιά με τα πιστόλια ότι Μάκης Ψωμιάδης. Έφαγε την επιταγή του Κουντουράκη, να πούμε. Μαγιά. Πήγε τους μπράβους. Αυτά τα πληρώσανε. Ο ένας πέθανε 58 χρονών. Αν πέθανε. Εντάξει. Οι μαγιές και οι ιστορίες και. Και ο άλλος χθες ξεφτυλίστηκε επικοινωνιακά από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε τη μεγαλύτερη μπάλα μέσα στο ΆΚΑ που έχω δει. Και από το καταραμένο, όπως λένε οι παοξίδες, δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά. Φταίει το γήπεδο, λέει, που δεν κερδίσαμε 5-0. Φταίνουν οι εκτελέσεις των ποδοσφαιριστών και ο Μπάρκας που δεν κερδίσατε με 5-0. Ο κακός Μπάρκας. Ποιος κακός Μπάρκας. Μέχρι τέσσερις λίγο στην Κρύος. Okay. Τη μεγάλη απόκρουση την έκανε ο Πασχαλάκης. Εκπληκτική απόκρουση. Η απόκρουση του αγώνα μπορεί να έκανε 5 ο Μπάρκας και μπράβο του. Εγώ δεν τον πάω τον Μπάρκα, να ξέρεις. Δεν τον πάω, αλλά οι αποκρούσεις του Μπάρκα πολύ καλές. Το πέναλτι εκπληκτικά πιασμένο και μελετημένο. Εκπληκτικά, εκεί που το εκτέλεσε, λάθος εκτέλεσε. Πού το εκτέλεσε, τη χειρότερη εκτέλεσε. Πού το ξέρεις, όταν το χτυπάει 30 με 40 πόντους πάνω από το έδαφος, ναι. Είναι το σημείο κλίση του τερματοφύλακα όταν πέφτει. Ναι. Ναι, δεν ήταν κακό το. Ή ένα με το έδαφος ή ψηλά. Μάλιστα, τέλειος. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί. Το πιασε όμως. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Η γωνία πήγε κάτω, το πιασε. Μπράβο. Η μεγάλη απόκριση την κάνει ο. Τη μεγάλη απόκρουση την κάνει ο Μπάρκας. Όταν βγαίνει τέταρτο το ναι, Πριγιόβιτς, ναι. Πάνε τη σκάψη από πάνω του και ναι. Ενστικλωδώς απλώνει το πλοκάμι και το βγάζει βεβαίως. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Η μεγαλύτερη απόκρουση δεν είναι αυτή. Δεν λέω ότι είναι μεγαλύτερη. Όχι, όχι, όχι. Η μεγάλη απόκρουση είναι το σουτ χαμηλά
δεν ξέρω, ο Ραούχο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που την έβγαλε με την άκρη των δακτύλων, πλαϊνό δίχτυ ήταν. Αυτή ήταν η μεγάλη απόκρουση. Του Πασχαλάκη ήταν. Πολύ καλό και ο Μπάρκα, του Πασχαλάκη ήταν η μεγάλη απόκρουση. Και να ξέρει ότι η απόκρουση του Πασχαλάκη μετράει πιο πολύ, γιατί ο Πασχαλάκη είναι θεατή στο περισσότερο παιχνίδι, θα του γίνουν δύο φάσει. Σωστά. Ο άλλο πέφτει, σηκώνεται, αποκρού, είναι ζεστό, κάνει ράνι, είναι σε εγρήγορση να πούμε. Λοιπόν, δύο πράγματα θα πω εγώ και θα ακούσω ανάλυση. Πραγματικά με ενδιαφέρει ανάλυση. Πριν τα πούμε όλα αυτά, θέλω να πω στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάτι. Το να βρεθούν 30 να μας κάνουν τουλούμι στο ξύλο στον δρόμο είναι φυσιολογικό. Το να δίνουμε εμείς 20 να βρούμε δύο φουκαράδες στον δρόμο να τους δίνουμε και αυτό είναι φυσιολογικό. Το να βρεθούν 30 εξίδες και να πάνε 200 παοξίδες από την 4 και να τους δίνουν και αυτό είναι φυσιολογικό. Το να βρεθούν 10 παοξίδες ξέμπαρκοι και να τους βρούνε 100 εξίδες και να τους κάψουν τα μάξι και αυτό είναι φυσιολογικό. Κακός βέβαια. Ποιο δεν είναι το φυσιολογικό. Πήγανε λέει αυτοί με το βανάκι και ρωτήσανε τους securitάδες, τη security, ποιο δρόμο να πάρουν. Και αυτοί οι άλλοι ταράδες τους στείλανε λέει στην Ερατζιώτισσα εκεί και έχουν συνονοηθεί με τους οργανωμένους της ΑΕΚ και τους στείλανε στη Φωλιά του Λύκου. Τι κάνει τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σαββίδη Γιώργο και Ιβάν Σαββίδη. Και Κυριάκο Κυριάκο και ποιο θέλουμε το κεφάλι το μεγάλο, τον Πεδαρά, τον Σημειοφορίδη και τον Μπίρδα και τον Μύρδα. Ποια ήταν η εταιρεία security? Πάρτε τη στα σόβρακα. Οι αυτοί πλακωθήκανε, είναι hooligans. Πλακωθήκανε, άστο αυτό. Ποιοι δώσανε την εντολή σε αυτούς εδώ τους φουκαράδες που βρεθήκανε ξέμπαρχοι, που θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς, και εγώ που είμαι έμπειρος και καχύποπτος, άμα δω 10 σεκιουριτάδες εκεί και τα λοιπά, σου πω ρε παιδιά, πού πάμε, από ποιο δρόμο στρίβουμε. Και οι κολοπεδαράδες πήραν τηλέφωνο τους οργανωμένους της ΑΕΚ, οι σεκιουριτάδες εκεί, να πάτε λοιπόν, άμα είστε μάγκες, και να την κλείσετε τη security. Ούτε ξέρω ποιανού είναι. 1.500.000 ηθική βλάβη, ξέρω εγώ κτλ. Βάλτε και το Κούγια, βάλτε και του μεγαλύτερο ποινικολόγο κτλ. Μαζί με εσά και πάρτε του τα σόφρακα. Γιατί αυτό που κάνανε ήταν αλήτικο. Εγκληματικό ήταν. Έχει διαφορά. Θα μπορούσε να έχει νεκρού. Δεν θέλει πολύ. Και τι περιμένουν να έχει νεκρού για να το πω δηλαδή εγώ. Είναι πάμε 10 άτομα. Είναι εγώ αν ήμουν... δεν το γνωρίζω, είναι από τι λίγε που λέω μπράβο που το καταγγείλω. Εγώ αν ήμουν στου 10 και με δέρνανε 100 και μου καίγαν τα μάξι και ήταν υπεύθυνη security, θα βάζα Τσετσένους Γεωργιανούς, θα είχε γίνει ζημιά μεγάλη. Ούτε θα πήγαινα στους δικηγόρους. Αλλά επειδή αυτά είναι ακραία και δεν τα υιοθετώ, σου λέω τι θα έκανα εγώ. Θα πάτε λοιπόν, Γιώργη Σαββίδη, γιατί έτσι έγινε, μπορεί να μην το ξέρει το ρεπορτάζ, θα πείτε ποιοι ήταν οι security του Ραπτόπουλου του Κόκκινου, 1.000.000 αγωγή, ο υπεύθυνος της security ποιος είναι, ο ιδιοκτήτης αγωγή, και από εκεί και πέρα σκίστε τους, πάρτε τους και τις κολότρυπες. Ακριβώς αυτό. Παρακάτω. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καλύτερος. Ρε κόκκινε, πες τίποτα αυτό. Υπάρχει αυτό κάτι πολύ βασικό. Τι. Με τον τρόπο που έπαιξε, ναι, και την αποφασιστικότητα που έδειξε το παιχνίδι. Ρε κόκκινε, πες το. Έδειξε. Κοίτα, αν θες να μιλήσεις μόνος σου, μίλα. Εύκολο. Ναι. Λοιπόν, έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα κόμπλεξ με ΟΑΚΑ. Κανένα κόμπλεξ με οτιδήποτε. Τι κάνει ένα κόμπλεξ με ΟΑΚΑ. Τι θα πει κόμπλεξ με ΟΑΚΑ. Πώς δεν έχει κόμπλεξ με το ΟΑΚΑ. 8-0 έπρεπε να κερδίσει, κέρδισε 2-0. Αν όταν έβγαινε ο Βιερίνε και πήγε ο Κρέσπο αριστερό μπακ. Θες να κάνει με διάλογο. Βρε αυτό το μάτς. Τι μονόλογο θες. Τι μονόλογο ρε να κάνω. Τι με λες τώρα. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε με την εμφάνισή του, ναι, ότι δεν υπάρχει κανένα κόμπλεξ με ΟΑΚΑ. Ναι. Ότι μα έχει να γυαλίζει το μάτι σου, να είσαι καλύτερο από τον άλλον και να το δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, το έδειξε. Δεν χρειάζεται έκθεση ιδιών. Το πώς έπαιξε, τι έκανε και τι ήταν αυτό το οποίο τον όθησε και να φτάσει στη νίκη, θα το αναλύσει και θα το ακούσουμε με προσοχή. Λοιπόν, την ΑΕΚ την εξαφάνισε. Άντε ρε κόκκινε. Λοιπόν, εδώ βέβαια υπάρχει, ναι, μια πολύ σημαντική παράμετρος. Μου βγάζει ο Χίρα από το όπλος, ναι, το Χιμένεθ, τον κορυφαίο προπονητή. Ναι. Και ρωτάω. Βέβαια. Εγώ λέω, είδα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Ναι. Ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ που η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και τα δύο ήταν. Μπράβο. Αυτό θέλω να εξηγήσουμε. Τι ακριβώς συνέβη. Κάνει ο άλλος για 5-0 στο ημίχρονο. Το σημαζεύει το έργο. Αυτό εκεί λοιπόν ο Χιμένεθ δεν το σημάζεψε και η ερμηνεία είναι πια. Λέει τον Τζιγκουναρά με τον Τεγκινή θα πάω του χρόνου. Του λέει φεύγω, γεια σου. Του λέει ο Χιμένεθ φεύγω. Πάει τον Τεγκινή τώρα. Δηλαδή λέει το Σαββίδι που λέει την Κοντσαρέβα, πώς τη λένε αυτή την. Κοντσαρέβα. Την Κοντσαρέβα, μπάτζετ ανεβάζω κτλ. Και ο άλλος που πήγε κάτω με λέει ο Αλέφαντος θα ελληνοποιηθεί λέει ο Ολυμπιακός.
δηλαδή θα πάρει το Μάνο κτλ. Άρα του λέω, άμα ελληνοποιηθεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι για τα σκουπίδια, ο άλλος ο Γύφτος πάει να πάρει τον Τεκινή, ευκαιρία είναι. Φεύγουν από την ΑΕΚ. Ναι. Γράφει. Τι γράφει, ναι. Λάζαρο. Χρυστοδουλόπουλος. Πάει. Μας βρίζαν το πούμε. Φρέδι με νιάζει. Βράνιες. Βράνιες. Φεύγει. Καλά κάνει και φεύγει. Αραούχο. Καλά κάνει και φεύγει. Και Ριβάγια. Καλά κάνει και φεύγει. Τέσσερις. Οι καλύτεροι παίκτες. Από εκεί πέρα βγάλετε συμπεράσματα. Εδώ σε δικαιώνω για το τζάμπας που λες. Δηλαδή θα είμαι εγώ αμυντικός. Δηλαδή έχεις μια ομάδα η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα όπως και αν το πήρε. Και θα σου φύγουν τέσσερα από τα πρωτοκλασάτα στελέχη της ομάδας αυτής. Θα σου φύγουνε. Εγώ και λέω... γιατί θα σου φύγουν, γιατί είσαι Αιγύπτος. Για οικονομικούς λόγους. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Και δεν είσαι κανένα αυτοχαδάκι, έχεις λεφτά και. Ο ίδιος ξέρει για ποιο λόγο πρέπει να κάνει αλλαγές. Ναι. Και αν πρέπει... τσάπα... Αλλά ξέρω ότι... Πέθανε, ότι η ομάδα που ναι. κερδίζει ναι. τη φτιάχνεις, προσθέτεις αφαιρεί. Αλλά όχι τέτοιες αλλαγές. Πρόσεξε και θα δώσω συγχαρητήρια στον Βιερίνα, όχι για τα κόλκι για τα τέτοια. Για μια δήλωση που έκανε μετά, τον άκουσα εκεί δίπλα. Ότι. Του λέει, πρόεδρε, κράτησε τον κορμό όπως είναι. Μην πουλήσεις πέλκες, πώς τον λένε τον άλλο, τον ψηλό. Πρίγιοβις και τα λοιπά. Διώξε σαν να του λέει τις σαβούρες. Δεν είπε ονόματα το παλικάρι. Κάτι κρέσπους. Τα ευκόλωσε ονόματα να παραλείπονται. Κάτι κάνιες και τα κάτι σαβούρες. Και κράτα τον κορμό να πάρουμε τον πρωτάθλημα. Καλώς ήταν ο Κάνιας. Χθες μετά το πρώτο 20 λεπτό εκεί που κλείνανε κάτι αραούχοι, κάτι σούτ στην κερκίδα. Ήταν καλό. Επειδή τον ανέφερε, καλό. Ναι, ήταν καλό μετά το πρώτο 20 λεπτό. Ναι, γιατί το πρώτο 20 λεπτό με τον. Εγώ οφείλω να το πω. Κοιταζόμασταν στα μάτια. Εγώ οφείλω να το πω. Το σκατοδοχείο τι κάνει πάλι. Μου λέει περίμενε, λέει, θα πάρει μπροστά. Και γαλλικά και πιάνω. Κλείστον να τον κάνω λίγο μαθήματα καλή συμπεριφορά γιατί αρχίζει τα γαλλικά πάλι. Ναι. Και επαναρχόμαστε. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Εμείς δεν πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτι για ακόμα χαμηλότερες τιμές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Ελληνικό κοτόπουλο νοπό το κιλό μόνο 1,98. Όλες οι φρυγανιές φόρμα 35% φθηνότερα. Και απορρυπαντικά Fresh and Clean, σκόνη και υγρό, η συσκευασία μόνο 3,93 με τη Mastercard. Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας μασού της Visa της Eurobank, μέχρι 31 Μαΐου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μου. Και πατητή του Ροστίκ. Πατητή για κάθε χώρο και για το δικό μας σπίτι. Εννοείται. Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού. Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής του Ροστίκ. Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση. Τουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310 523131 ή στο autogas.gr.
Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Κορυφαία, διαχρονική, απόλυτη. Η πολυτέλεια BMW τώρα δική σου. Ετόπ αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Κορυφαία, διαχρονική, απόλυτη. Η πολυτέλεια BMW τώρα δική σου. Νέα BMW X1 με κινητήρα diesel στα 1500 κυβικά, αυτόματο κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια δωρεάν σέρβις και 4 χρόνια ασφάλεια. Τώρα δική σου με 287 ευρώ το μήνα με το πρόγραμμα BMW All Inclusive στη Velmar. Το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη. BMW Velmar. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Mark Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, είπαμε, οτιδήποτε αφορά η κλειδαρά, στο 85 27 27. Λοιπόν, για ένα φίλο μου ο οποίος γκρινιάζει και μου λέει. Εσύ καλά πήραν κύπελο και γκρινιάζουν. Όχι, όχι, αεξής. Μύρλα. Αεξής, γιατί γκρινιάζει? Μου λέει, περίμενε, αυτός θα ανανεώσει. Μισό λεπτό. Ποιος? Ένας φίλος. Ποιος θα ανανεώσει, τι λέει? Ότι ο Λιβάγια λέει θα ανανεώσει. Θα αγοράσει την οψιόν αγορά του, ναι. Λιβάγια. Χώμα και ο Λιβάγια. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Λοιπόν, από τα 100 που σου έχω πει, αν το ένα βγει λάθος, βγάλαμε λάθος. Και ότι έχω λόγο τι να θες, τα λέω. Ρε κοκκινά, σαν να λύσουμε το μάτσα παιδιά εδώ πέρα. Τελειώνουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ περίμενες να δεις ένα σφιχτό τελικό. Ναι. Και σκόρ 1-1. Ναι, βεβαίως. Ερώτηση. Χωρίς να διεκδικώ κάτι με αυτό που σου λέω, ειλικρινά μιλάω. Που περίμενα να δω ανοιχτό τελικό. Και over, ήταν λάθος. Σαν προσέγγιση. Βρε με τα στοιχήματα. Ρε το αλλοιώσατε το ποδόσφαιρο με αυτά τα βρωμοστοιχήματα. Ρε τι να συνονοηθούμε. Ρε η ΑΕΚ περιμένω, επειδή είναι κουρασμένη, επειδή είναι σκασμένη, να προστατευτεί από τον προπονητή της. Ναι. Δηλαδή, πες με τον ΠΑΟΚ που είναι σε καλή φόρμα. Ωραία. Πιο φρεσκάδουρα, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, φαίνεται. Έχεις και 5 μάτς, ρε Χιμένεθ, θα του πεις ότι βλέπεις ότι πάει να παίξεις κατακτητικά και ζορίζεσαι. Ακόμα και με τον Πλατανιά, εγώ που την είδα την ΑΕΚ, καθόμουν με 3 εξίδες φίλους μου. Τον έβλεπα τον έναν, έπαινε ένα ουίσκι, δεύτερο ουίσκι, σταυροπόδι από τη μια. Του λέω: Τι, λέει, ρε γαμό, το λέει. Δύσκολα είμαστε, λέει.
ακόμα και την Πλατανιά, λέει κατακτητικά. Του λέω ρε εσύ, η ΑΕΚ είναι σκύλα. Δεν είναι, ας πούμε, είναι η γυναίκα η σκύλα. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Δεν είναι η φρουφρουδιάρα, να πούμε. Κατάλαβες, έτσι την έχει φτιάξει ο Μελισανίδης και ο. Πώς το λένε, ο. Ο Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς. Και να κάνω μια παρένθεση και να πω για τον Μελισανίδη. Εγώ είμαι θαυμαστής του Μελισανίδη. Γιατί είμαι θαυμαστής του Μελισανίδη? Γιατί ο Μελισανίδης δεν βγήκε από αυτά πλουσίου άνδρα, ούτε η οικογένειά του ήταν έξω. Γιατί από το μηδέν κατάφερε και αυτό. Ο άνθρωπος από το μηδέν έκανε αυτό που έκανε. Πώς το έκανε, τι έκανε, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί για να φτάσει από εκεί εκεί έκανε και παρατυπίες μπορεί να κάνει. Όχι, ρε, εκμεταλλεύτηκε παραδιδράκια του. Μπράβο. Άρα αυτούς τους ανθρώπους τους σεβόμαστε. Όπως και το Σαββίδη, λιγότερο το Μαρινάκι, γιατί βρήκε πλοία ο Μαρινάκης, αλλά τα έκανε τα 10 πλοία 50, και αυτό το σεβόμαστε. Εμείς τους κολλάμε πάνω στην μπάλα. Και αυτό το καταλάβει και ο Γιώργος ο Σαββίδης, και ο Ιβάν, και ο Μελισανίδης, και ο Μαρινάκης, και ο άλλος ο Golden Boy, να πούμε. Ναι. Εντάξει. Και πιο πολύ σέβομαι το Σαββίδη και το Μελισανίδη. Σαν άντρες δηλαδή, πάρα πολύ. Στην μπάλα πάνω, όμως, θα ακούνε. Μελισανίδη μου, όταν ας πούμε έρχεται ο Βράνιες και ο Λάζαρος και τα λοιπά, και έχεις αυτό το του 67χρονου, πώς 66 χρονών είναι, ξέρεις τι είναι να είσαι από 12 χρονών αυτοδημιούργητος, πώς το βλέπεις τον Χριστοδουλόπουλο, σαν σκουπίδι το βλέπεις. Άδελφε, να πετάμε στο σκαλά. Όχι, ρε. Άκου εδώ, ρε, κόμπλε. Όχι, ρε, φίλε. Εδώ εσύ δουλεύεις στο Μετρόπολης και νομίζεις ότι είσαι ο Λάρι Κίνγκ. Φαντάζεσαι να είσαι ο Μελισανίδη. Εσύ δουλεύεις στο Μετρόπολης και νομίζεις ότι είσαι ο Λάρι Κίνγκ. Για τον εαυτό σου μιλάς. Παίρνεις και το πουρο και νομίζεις ότι είσαι για τον εαυτό σου μιλάς. Πρέπει να έχεις άλλη προσέγγιση στο. Πώς το λένε, στους παίκτες. Δηλαδή να τον παραμυθιάσεις κιόλας, να πάρεις το κύπελλο. Να του πεις ναι, ρε φίλε, ένα-ένα. Γιατί άλλο είμαι μπαλαδόφατσα. Έλα. Άλλο είμαι ψημένο. Είναι μπαλαδόφατσα. Και έχω τον αέρα και τον καλό και τον άσχημο να μιλήσω. Και άλλο. Δεν είναι προσιτός, πώς το λένε, δεν έρχεται κοντά. Απρόσιτος. Είναι απρόσιτος. Γιατί αυτό είναι λάθος. Γιατί είναι σκληρός. Γιατί είναι σκληρός, γιατί 50 χρόνια δουλεύει μόνος του. Δεν έχει κάνει από περιουσία. Αυτό τον κάνει πιο σκληρό, να πούμε. Ο Σαββίδης και αυτός το ίδιο είναι. Δεν είναι σκληρός. Είναι, αλλά ο Σαββίδης βγάζει πιο συνέστημα από τον άλλον, να πούμε. Το κατάλαβες, θέλω να σου πω. Πήγαν οι άλλοι με τις μάσκες. Πήγε ο Γιώργος εκεί με τις ντουλάπες. Πήγα να κατουρίσω στο ΟΑΚΑ. Και πάω να βγω έξω, βγαίνει μια ντουλάπα απ' έξω. Λέει, πού πας? Λέω, να βγω από την τουαλέτα. Όχι, λέει, κατουράει, λέει ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος κατουράει? Ο Σαββίδης. Λέω, εντάξει, λέει, του κρατάτε το πουλί, λέω. Κάνε πίσω, ρε, μου λέει, να τελειώσει το παιδί. Θα σε πω. Πάνε μετά στις κερκίδες. Ενώ εσύ όταν πας, έχει κάνει ντουλάπα έξω. Τι ντουλάπα, ντουλάπα για να με δίνει. Εμένα. πάει που λες, πάει ο Σαββίδης με τις ντουλάπες, πάει ο Γουάρτα, πετάνε τα. Πετάνει παοξίδες κάτι μολότο. Κάτσε, περίμενε. Ναι, στην κερκίδα. Πετάξαν κάτι αυτά. Πυρσί. Πάνε όλοι μαζί οι υπηρεσίοι του. Λένε, παιδιά, ηρεμήστε 2-0. Κερκιδάρα είχαν οι παοξίδες. Δεν κάνανε τα sold out και τα ακούσανε. Δεν κάνανε sold out και τα ακούσανε. Ναι. Εντάξει. Γιατί δεν κάνανε sold out. Γιατί δεν κάνανε sold out. Συγγνώμη. Γιατί οι 45ηδες θέλουν βιάγκρα για να πηδήξουν. Γι' αυτό δεν κάνανε sold out. Οι παοξίδες, ναι. Γιατί πήγανε τα πετσιά. Πήγανε 20ηδες, 23ηδες. Δεν πήγανε 40ηδες. 15.000, 14 με 15.000. Μήνα 2.000 αυτά κτλ. Είχαν κερκιδάρα. Κερκιδάρα, το λέω εγώ. Ντάξει. Οι άλλοι ήταν πιο Golden Boys, οι αεξίδες. Απ' την άλλη μεριά. Δεν τους βοήθησε, βέβαια. Οι άλλοι είχαν εντολή. Τι είχαν, εντολή. Εντολή. Εντολή από ποιον είχαν? Από τον Μελισανίδη. Γιατί είχε εντολή ο Μελισανίδη? Δεν θα ακούσω Κιχ. Αυτό έλεγε. Του είπε ο Μελισανίδη. Ναι. Δεν θα ακούσει Κιχ. Ναι. Και τι έγινε, φοβήθηκαν τον Μελισανίδη, δεν ακούσει Κιχ. Το σέβονται. Όχι, ρε, κόκκινε. Πρωτάθλημα του πήρε. Δεν του βοήθησε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, πήρε πρωτάθλημα και μάγκηκα. Και του λέει, προσοχή, ναι, ναι. Μας περιμένουν στην γωνία. Μάγκηκα. Θα είστε κύριοι, εκκλησία. Ναι. Το ξέρει εσύ, το είπε ο Μελισανίδη. Βρέχουν τι σου λέει. Α, το είπε, το είπε Μελισανίδη. Εσύ πες, δεν υπόθηκε αυτό. Πού να ξέρω εγώ, ρε, πού το ξέρω εγώ το Μελισανίδη για να ξέρω τι του είπε. Ξέρω εγώ το Σαββίδη να μιλήσω μαζί του. Άντε, τον Γιώργο δύο φορές τον είδα. Χθες μετά τον τελικό. Τον έδωσα συγχαρητήρια, μπράβο, του λέω, παίξεις μπαλάρα. Το χέρι το έδωσε. Ναι, βέβαια, φυσικά. Γιατί μετά την τουαλέτα. Μετά την τουαλέτα. Τι γελάς, ρε, χαϊβάνι. Τι γελάς. Δεν γελούσε, θα σε είδε. Γελούσε. Του λέω, έπαιξες μπαλάρα, ρε φίλε. Υποκλίνομαι, του λέω, μεγάλη μπαλά έπαιξε. Ο Σαββίδης, τι γλύφτης μπορεί να είσαι, ρε. Δηλαδή είσαι μετικός. Το ο Σαββίδης έπαιξε. Η ομάδα του έπαιξε. Η ομάδα του δεν είναι. Εντάξει. Δεν ταυτοποιείται αυτός με την ομάδα. Όχι. Ο Λουτσέσκο δεν ταυτοποιείται. Αν έβλεπε το Βιερίνη, να του λέει μπράβο, παίξατε μεγάλη ωραία, μπάλα. Ωραία, πάνε, πε. Μπράβο. Ναι. Άντε, ο Σαββίδης είναι ιδιοκτήτης. Βάζει τα λεφτά. Ναι. Πάνε, πε μπράβο και το Μίχελ. Ποιον? Το Μίχελ. Δεν τον λέω. Ο πάνε πέτρο. Δεν το γουστάρω. Γιατί δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Είναι. Η Γκοντζάρεβα εδώ είναι. Δέχτηκε χειροκροτήμα. Εντάξει, δέχτηκε χειροκροτήμα η Γκοντζάρεβα. Εγώ έχω ενστάσεις.
Και εδώ τώρα είναι το επικίνδυνο για τον Σαββίδη. Επειδή ο Σαββίδης δεν ξέρει μπάλα, εντάξει, θα του την πέσουν τώρα, ναι, να πουλήσουμε αυτό, να φέρουμε εκείνο, να γίνει σαρσιρμάς. Μόλις είπε ο Σαββίδης. Όχι σαρσιρμάς. Σαρσιρμάς, πώς το λέω. Όπως το λέω. Σαρσιρμάς. Άντε πάλι. Σαρσιρμάς. Ζών. Βόδι. Σαρσιρμάς. Θα το δαγκάζουν τώρα το Σαββίδη. Οπότε λέει το Λουτσέσκου. Τώρα αυτό πρέπει να κάνει. Τον στηρίζει το Λουτσέσκου. Του πει, έλα εδώ από τα Καρπάθια εσύ εδώ πέρα. Σε στηρίζω. Εσύ θα πάρεις το μπάτζετ, εσύ θα κάνεις μεταγραφές. Μη μας δαγκάσουνε φέτος. Το κατάλαβες το έργο. Και ο Βιερίνια του λέει, πρόεδρε, να κρατήσει τον κορμό. Μην αρχίσεις να πουλάς και εσύ μου γίνεις Μαρινάκης. Πουλάς, κάνεις ράνεις και μου φέρεις τον Κόντι για τον Μπρίγιοβιτς. Οκ, boy. Μου πουλήσει και τον Μπέλκα και τα λοιπά. Οκ, boy. Και για αυτούς τους παοξίδες που λένε για τον Μπρίγιοβιτς. Μία ένσταση. Θα φτάσουμε. Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση γι' αυτό. Γι' αυτό λέω, περίμενε. Καλά λένε. Μην πουλάς. Έρχεται τώρα μια μεγάλη ομάδα και λέει 12 για τον Μπέλκα. Ναι. Και πρέπει η ομάδα να εμφανίσει ένα ισοζύγιο. Ναι. Το financial fair play πρέπει να έχει και δίνεις και παίρνεις. Ναι, ναι, καλά. Άμα έχει λογιστή καλό, το κάνεις έρωτα το financial fair play. Okay. Κατάλαβες τώρα που το πάω. Δεν έχεις το λογιστή τώρα τον άλλο που έχουμε εμείς στην Ανατολική Στράκη. Άλλο λογιστή έχει. Αγόρι μου καλό. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύρι. Οφείλεις να το πω. Οφείλεις να το πει. Το είπα. Το είπες. Για, μειώνω κανένα λόγο. Όχι, δεν μειώνω κανένα. Δεν μειώνω. Πρέπει να προσέξει. Η Παρή, με αυτά που έκανε. Να σε μη με πα στην κουβέντα. Με αυτά που έκανε. Από τον αυτοκινητόδρομο πάλι. Α την Παρή, ρε. Πρόσεξε. Για τσάζει, λέει μα. Η Παρή με τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ. Ναι. Ναι. Θα έχει τράβαλα τώρα. Θα δούμε. Του έχει για χαζού άλλου. Για χαζού. Ναι. Βλέπει τι γίνεται. Λοιπόν, είχε μια πολύ ωραία προσέγγιση για τον Πρίγιοβιτ. Για πολλού, ίσω και επειδή έχασε το πέναλτι. Έλα μωρέ και τι είναι αυτό. Και εσύ πολλές φορές τον έχει κράξει. Ποιον? Τον Μπρίγιοβιτς. Και τι κάνει και παλιά σκοπής σε αυτό. Όχι. Ανακαλώ στο κομμάτι παλιά σκοπής. Στο κομμάτι παλιά σκοπής. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Ο Μπρίγιοβιτς δεν έχει ταχύτητα. Να σου βγει σε αντεπίθεση. Αυτό είναι ένα κουσούρι. Το δεύτερο κουσούρι είναι αν βρεθεί ας πούμε τέτα τέτ ή ένας μέναν δεν μπορεί να τριπλάρει. Γι' αυτό το λόγο του έκανε την απόκρουση ο Γιούλης Μπάρκας. Λοιπόν. Του έκανε την απόκριση γιατί δεν μπορούσε να του φύγει από τη δεξιά και να πλασάρει. Ενώ ο Πέλκας θα μπορούσε να το κάνει, ας πούμε, ή ο Μπίζεσβαρ. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει. Αυτά είναι τα δύο κουσούρια. Καλά, το πλεονέκτημα στο κεφάλι είναι δεδομένο. Χθες όμως, τι έγινε. Επειδή ο Χιμένες την πούλησε την ΑΕΚ χθες, την πούλησε. Κρέμασε. Την πούλησε. Το Μελισανίδη τον πούλησε. Τον έκανε βορρά. Για να τον κράζουμε τώρα. Δεν τον προστάτευσε. Και αυτό δηλώνει κάτι, ότι ο Χιμένες θα φύγει από την ΑΕΚ. Λέω εγώ τώρα. Αυτό διακρίνω. Το Μελισανίδη τον πούλησε ο Χιμένες. Τον πούλησε ο Βράνιες, τον πούλησε και ο Λάζαρος. Για μένα. Μπορεί και ο Σιμόης να τον πούλησε. Δηλαδή, του λένε άντε ρε φύγε από εδώ, θέλουμε λεφτά. Είδανε οι άλλοι με τις σακούλες παίρνουν τα λεφτά. Και σου λέει κάτσε ρε, εμείς τι. Αυτό ήταν, ας πούμε, ότι χάλασε την πιάτσα ο Σαββίδης και πήρε και έτσι και το κύπελο. Χθες βάζει λοιπόν τον Μπακασέτα πάνω στο Βιερίνια και το Μάνταλο πάνω στο Μάτος. Αυτό ήταν ο θάνατός του. Έβαλε σε 4-4-2 με αργό Χάφτο Γαλανόπουλο, δύο δεκάρια, ο ένας Σακάτης να πούμε και ο άλλος αργός, στα εξτρέμ. Και να παίξει στα 60 μέτρα, αντί για στα 30 που έπαιζε. Δηλαδή από κλέφτρα η ΑΕΚ πήγε να γίνει, ξέρω εγώ, η Δαντελένια. Η ΑΕΚ του Καρά και του Μελισανίδη το 93. Δεν είναι η ΑΕΚ του Μελισανίδη αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ του Μελισανίδη το 93. Και είναι και κουρασμένη. Και είναι και σκασμένη. Τι την κάνεις. Τη βάζεις να παίξεις box to box με το φορμαρισμένο. Για να δείξεις τι, ότι εσύ είσαι η καλύτερη ομάδα ή να εκθέσεις το Μελισανίδη. Αυτά ούτε οι αεξίδες τα λένε. Δεν τα λένε. Και ξεκινάει το μάτς. Και λέω στο 13ο λεπτό εγώ στο Ζαέρι που είχε υδρώσει να πούμε, έχει γίνει μουσκεμα να πούμε. Είχε, λέει θα το χάσουμε το κύπελο, χάνουμε ευκαιρίες. Ποια από αυτή την ΑΕΚ θα το χάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις, είναι θέμα χρόνου. Το έχω πει, είναι καταγεγραμμένα. Άμα κάνουν αυτοί οι κουρουμπαγλάδες εδώ οι χολύπτες, τις αυτές πως τις λένε, τα κόψε ράψε, θα τα βρούνε. Να κάνουν τα ωραία. Θα τα κάνουνε. Τρίχες θα κάνουν. Πρέπει να κάνεις κάνα πενιντάρι να δώσεις. Θα δώσεις κάνα πενιντάρικο. Πού να βγάλεις ή πενιντάρικο να δώσεις. Δεν λέμε το Μελισανίδη, τέτοιο τσιγκουναρά σαν και σένα. Έχει η τούμπα να μπούμε. Πάμε παρακάτω. Ο Βιερίνια, ο οποίος το πρώτο τρίμηνο σερνότανε, αλλά μετά επειδή είναι αθλητάρα, μας βάζει γυαλιά και μας κάνει ρόμπες σαν αθλητής. Έχει την ευκαιρία αντί για 4 κούρσες, σφιχτά αν πάει το μάτς, να κάνει 10 στο ημίχρονο. Γιατί στην πλάτη του έχει τον Μπακασέτα. Αμολιέται λοιπόν απάνω ο Βιερίνια. Ο Μπίζεσβαρ που παίζει τύπης έξω αριστερά, παίρνει πλάτος ο Βιερίνια και έρχεται πιο μέσα ο Μπίζεσβαρ. Άρα γίνεται πιο επικίνδυνος. Δεν είναι στη γραμμή εκεί να παίζει πινκ-πονκ με τον επόπτη. Αλλά η ουσιαστική κίνηση, δύο φορές του την κάναν του Χιμένες και δεν την πήρε χαμπάρι και ο Ίβιτς πέρσι, που τον τραβούσε έξω. Τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί τον τραβούσε έξω τον Μπρίγιοβιτς.
Γιατί ο Χιμένεθ παίζει man to man πάνω στο φορ. Και ο man to man φεύγει παρέα με τον Μπρίγιοβιτς κολλητά. Που σημαίνει ότι βγαίνει ο στόπερ από εκεί και μπαίνουν οι κοντοί οι δικοί μας. Για να μπουν οι κοντοί οι δικοί μας κόκκινε, πρέπει ο Μπρίγιοβιτς να πάρει υποδοχή μπάλα με πλάτη, να τη δώσει στο χαφ και ο χαφ να τη δώσει στον Μπίσεσβαρ για να χωθεί ο Μπίσεσβαρ 10 μέτρα μακριά από το στόπερ ή ο Πέλκας 10 μακριά από το στόπερ ή ο Κάμπος μακριά από το στόπερ. Και χωθήκανε κόκκινε. Και αυτή η μαγική κίνηση έπρεπε να φέρει τα γκολ, αλλά ο Μπάρκας είχε ανοίξει πατάρα του και οι άλλοι δεν εκτελούσαν καλά. Εκεί λοιπόν ο Πρίγιοβιτς είναι μετά το Βιερίνια ο MVP. Άσχετα αν τα χάσε τα γκολ. Το πέναλτι και το άλλο το τέτα τέτ. Έκανε δουλειά τακτικής και στρατηγικής φύσεως. Good boy. Τι γράφεις τώρα. Με ακούς. Δεν με προσέχεις. Δεν με προσέχει ρε παιδιά. Καταρχήν ο Λουτσέσκου έπαιξε με δύο παραγωγικά χαβ, δύο οχταροδέκαρα. Ποια είναι έτσι. Κόκκινε, τα παραγωγικά. Τον Μπέλκα, ναι, και τον Μπίσεζορ. Δεκάρια είναι κόκκινε. Ο ένας είναι δεκάρι και ο άλλος είναι εννιάρι. Ο Πέλκας δεν έχει στοιχεία δεκαριού. Ο Πέλκας είναι ένα ζυζάνιο που τον βάζει να τελειώσει. Λοιπόν. Τι να τελειώσει, μωρέ. Έβγαινε. Ναι, έβγαινε. Έβγαινε έξω. Ποιος έβγαινε έξω. Ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Τραβώντας το στόπερ. Μπράβο, Γρηγόρη. Και άνοιγε χώρους σε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι. Ναι. Και να κλείνουν προς τα μέσα. Έχουν, ναι, και τελειώματα. Έχουν, ναι, και βιρτουόζι με την μπάλα. Μην τα λες, ρε, με τον Βουλ. Αυτά τα λέγανε το 30. Ή δεν είναι. Βιρτουόζι, ρε, κόκκινε. Βιρτουόζι, ρε. Ωραία, αυτά τα λέγανε στο δημοτικό. Βιρτουόζος της μπάλας. Γράφασε ασπρόμαυρες αυτές. Λοιπόν. Δεν είναι. Βιρτουόζος. Ναι. Βιρτουόζος. Ναι. Δεν είναι. Αυτό δεν έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο του ποδοσφαιρικού. Άκου βιρτουόζος. Με πήγε στα παιδικά μου χρόνια όπως. Βιρτουόζος. Λοιπόν. Λοιπόν. Εκτός από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Μετά την μεγάλη άνοδο του Ηρακλή και τη μεγάλη άνοδο του Άρη. Ο K-Boy. Θα σου πω. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε έναν άνθρωπο που είχα κόντρα 5 χρόνια μαζί του. Κόντρα και ήθελα να με δίνει και έφαγα και τηλεόραση στο κεφάλι και μου την πέσαν σε ένα σαλούν καμιά εικοσαριά παοξίδες και με γλίτωσε ο μπάρμαν, τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία δούλεψε σαν σκυλί, έβαλε το κεφάλι κάτω, άφησε τις μπουνιές και τις ιστορίες και δούλεψε και έχει φτιάξει μια ομάδα την ΚΑΠΑ 20 εκπληκτική, η οποία ήταν 8 πόντι πίσω από τον Παναθηναϊκό, πετάει 4 παίκτες έξω, τους στέλνει στο σπίτι, φέρνει άλλους μικρότερους σε ηλικία και φτιάχνει μια ομάδα να την πιει στο ποτήρι. Ο K-Boy έχει παίξει με 2 και 3 χρόνια μικρότερους σε ηλικία παίκτες και δεν έχει χάσει κανένα μάτς εκτός έδρας. Φέρνει με δική του ευθύνη το Μάρτιο, Center for, ένα Ουκρανό, Μαρόφσκι πώς το λένε, εντάξει, και πετάει 8 γκολ και 6 ασίστ. Αλλάζει βασικό τερματοφύλακα, το Σιαμπάνι, που ήταν στην πρώτη ομάδα, εντάξει, και έχει κάνει εκπληκτικές αλλαγές. Πρέπει να πούμε λοιπόν στον Γκαρσία ένα μπράβο για την προπονητική του πορεία. Και τον περιμένουμε και δεν έχουμε τίποτα με τον Γκαρσία, γιατί σαν προπονητής είναι άλλο και σαν παίκτης που ήταν στα τελειώματά του και μαλώναμε, είναι άλλο. Επίσης, θέλω να πω συγγνώμη σε ένα δημοσιογράφο της ΑΕΚ, τον οποίο αδίκησα. Το Βογιατζάκη. Στο είπα. Ο Βογιατζάκης, έκανα έρευνα και από δικούς μας ρεπόρτερ. Εμένα και από γιατί δεν πίστευες. Γιατί σε ψεύτησες, ρε κόκκινε, μπορεί να με έλεγες ψέματα. Αποδείχθηκε ότι είναι αλήθεια. Αποδείχθηκε ότι έλεγες αλήθεια, ναι. Τι από στο, δημόσια στο λέω. Για μένα, δεν έκανε ο Βογιατζάκης αλητία στην Τούμπα. Εγώ φταίω που τον κυνηγάνε οι παοξίδες. Και οι παοξίδες δεν φταίνουν που κυνηγάνε τον Βογιατζάκη, φταίω εγώ. Προς τιμή του το παιδί δεν έκανε ούτε νόβα κίνηση, μήνυση κτλ. Ήρθε, μου μίλησε τόσο ευγενικά που ντράπηκα πραγματικά που τον αδίκησα. Και επειδή όταν κάνω λάθος βγαίνω και λέω έκανα λάθος, λέω δημόσια, με το Βογιατζάκη έκανα λάθος. Είχα λάθος πληροφορία. Ο Κόκκινος με συμβούλεψε και την μου έλεγε σωστά πράγματα την ίδια μέρα. Εγώ έκανα λάθος. Σου είπα λοιπόν ότι ο Δημητριάδης όρμησε το ακουστικό του, του Σιλιάρα και την έκανε, ναι, αυτό στη δουλειά. Και ο Λιμπερόπουλος και ο Δημητριάδης. Αυτοί οι δύο. Και όχι δημοσιογράφος. Ο Σωμαΐδης και τα λοιπά. Άρα λοιπόν πρέπει. Επέμενα. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε την, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον Βογιατζάκη, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Άλλο αυτό. Εγώ έκανα το. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που είπες. Εγώ έκανα το λάθος. Μπορεί να ήταν ο χειρότερος. Αλλά. Όχι, ναι, εγώ έκανα το λάθος. Έκανε τον εξέθεσε χωρίς λόγο. Ανεπανόρθωτα. Και το πέραν τηλέφωνο και αυτή η Μάο Μάο, η δική μας εδώ, βρήκα τη μάνα του στην Κρήτη, την πέραν τη γυναικούλα τηλέφωνο. Δεν ήξερα εγώ λέω τώρα ότι με ακούει τόσο κόσμο, λέω Βογιατζάκη. Χαμπάρι δεν έχω. Όχι, μου λέει. Με τηλέφωνο. Ναι. Δεν ξέρω ότι με ακούει τόσο κόσμο. Δεν το. Μα πού να ξέρω εγώ. Μήπως η ΑΕΚ λέει δεν, ναι, κατέβηκε στο γήπεδο, φοβόταν πιθανόν, ναι, του
οπαδών πάω και σκεφτόταν τα 20 μπύρια. Θέλω όλο σχόλιο. Πολύ διαστραμμένη η λογική σου. Φίλε μου, μηνά πολύ. Ο φίλος ο Γιώργος. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ για την κατάκτηση του κυπέλλου αφού σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε καλύτερα από την πρωταθλήτρια Μαζάη και το άξιζε. Τα βιλιά μου και τα κέρματά μου από τυχείο σας ακούμε πάντα. Εντάξει. Ναι. Ο φίλος. Άλλο. Σταμάτα να διαβάζει τα μηνύματα. Όχι, όχι. Κινητός. Στέλνω σε ένα φίλο μου ένα μήνυμα. Ραπ τέτοιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο δεν έχω ποτέ να παίζω πάω στην Αθήνα. Του κάναμε γιογιό και ακόμη ζαλισμένοι είναι από την μπάλα που είδα. Τώρα όταν βλέπω εγώ. Ευτυχώς δεν επικαλέστηκαν τρομοκρατία για την εμφάνιση του πάω για να φύγουν. Τώρα όταν βλέπω εγώ, ας πούμε τον Μπρίγιοβιτς, να κάνει τις κινήσεις αυτές. Όταν το βλέπω να πάει σε αντεπίθεση ένας με έναν και να τη σερβίρει στον Πέλκα και ο Πέλκας να έρχεται. Σταμάτα λίγο. Ναι, λέγε. Κάτι για όλους σας. Και θέλω να ακούνε με προσοχή του. Μάλιστα, μη γουρλώνει στο με προσοχή! Μη. Όρθιος! Λοιπόν. Δεν κάνουν καθόλου καλαμπούρι, δείτε κάτι. Καταρχήν, υπάρχουν πολλοί διαιτητές με τους οποίους έχουμε κάνει κουβέντες κατά καιρούς και εγώ και ο Κωστής και δεν έχει σημασία πώς και τι, στα πλαίσια της δουλειάς μας κάνουμε. Σας ξεφτέλησε ένας διαιτητής από την Ισπανία, μάλιστα από ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το έχω σε υπόλοιψη. Να τελειώσω! Για τη διαιτησία του. Ο υπόπτης ήταν μάπας. Δηλαδή για μένα οι Ισπανοί είναι κακοί διαιτητές. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ γιατί ήταν εξαιρετικοί και συνέβαλαν με τον τρόπο τους για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταλάβετε εσείς με τα μαύρα ότι οι παίκτες των δύο ομάδων δεν είχαν στο μυαλό τους ότι συμβαίνει κάτι το επιλείψιμο ή το μεμπτό με τον Μπορμπαλάν ούτε με το πέναλτι που έδωσε. Που το παίρνει με τη μαγιά του ο Μπίσες Ρόγκη, δεν είναι. Το παίρνει με τη μαγιά του. Λοιπόν, ούτε για τις κάρτες διαμαρτυρήθηκαν, ούτε για τίποτα. Σε ρωτάω εσένα, Κωστή. Είναι ο Ραπτόπουλος ή ο Κόκκινος στο τελικό και σφυρίζει από το πέναλτι. Σε δευτερόλεπτα τι βλέπουμε. Διαμαρτυρίες. Τι? Διαμαρτυρίες. Ένα μπούγιο με 20 παίκτες πάνω του. Βγάζει την κόκκινη κάρτα στο Μαουρίτσιο. Τι θα βλέπαμε αυτομάτως. Μακελιό. Θες μια απάντηση. Την αλήθεια το λέμε. Ναι, θες μια απάντηση. Ισχύουν αυτά που λέω. Κανένας διαιτητής δεν φταίει Έλληνας. Δεν είπα ότι φταίει. Ξέρεις ποιος φταίει. Η Ομοσπονδία. Φταίνε αυτοί εδώ της ΕΠΟ και των Ενώσεων που για να σε κάνουν διαιτητή πρέπει να περάσεις από πολιτικό και αυτό. Από γενναίες 14. Από μέσον, ναι. Και σε κατευθύνουν για να μην σε διώξουν, σου λένε θα παίξεις σε Ολυμπιακό, θα παίξεις ΠΑΟΚ, θα παίξεις έτσι. Εδώ ο Μακεδονικός έπαιζε με το Ανδρώνης με μια ομάδα και για να τους βοηθήσουν στην. Κύριε Γραμμένο, καλημέρα. Σφάξαν το Μακεδονικό, αλλά την έκανε μούχτη ο Ανδρώνης γιατί είναι καλός άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι. Την έκανε μούχτη ο Ανδρώνης γιατί είναι καλός άνθρωπος. Κατάλαβες, κύριε Γραμμένε, εξηγιαντή. Άλλο. Τι δεν φταίνει οι διαιτητές, καλούς διαιτητές έχουμε. Βλέπω. Απλά έτσι όπως τους συμπεριφέρονται, τους λέει Ραπτόπουλε, ξέρεις κάτι, θες να γίνεις διεθνής. Ωραία. Θα σφυρίξεις πάω κάρις 3-0 και δεν αποβάλεις ξέρω εγώ τον Γεωργιάδη στον Καράμπελα. Στο ΜΑΚ. Ναι. Εσύ τι είσαι, Ολυμπιακός ξέρω εγώ πάω στο Καραϊσκάκι. Να είσαι φρόνιμος με τον Ολυμπιακό. Θα είσαι με τον Ολυμπιακό. Για να παίξεις έξω. Ναι. Εσύ, να βγάλεις και κανένα μονοκομματάκι. Εσύ τι είσαι, εσύ παίζεις τα ίσια. Ωραία. Ξέρεις τρεις Γεωργιανοί, άμα σου σπάσουν τα δάχτυλα τι θα πάρεις. Όχι. Ναι. Έχει άμα τους δεις, ξέρεις, θα οπότε μην βρίζετε τους διαιτητές ρε λαμόγια, εσείς τους σωθείτε στη λαμόγια. Και βρίζετε τους διαιτητές. Οπότε τι όμως. Με τον Κωστή αποφάσισαμε ένα πράγμα. Εμείς. Ναι. Και είμαστε οριζόντιοι και κάθεται σε αυτό. Οριζόντιοι. Ναι. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει λύση ναι. του χρόνου, ξένοι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια ναι. του πρωτοκλήματος. Σωστό. Και βαρ. Σωστό. Να τελειώνουμε. Σωστό. Αφού ούτε οι ίδιοι σέβεστε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι άνθρωποι των ομάδων, ούτε κανείς, βάλτε ξένους. Συγγνώμη από τους Έλληνες διαιτητές, αλλά όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Θέλω να βγει διαιτητής που ακούει, χωρίς να πει το όνομά του. Και να μου πει αν έχει ξαναδεί τέτοιο σεβασμό ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα απέναντι σε πρόσωπο διαιτητή. Το έχει ξαναδεί. Όχι. Είχε και φάσεις και απ' όλα. Είχε δύσκολη δεν φάση. Είχε τη δύσκολη φάση το αμφισβητούμενο πέναλτι. Το... Αλλά όπως έγινε με τόσες κάρτες, με χιλιαδιό, το ότι δεν υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες, το ότι δεν βγήκε καμία ΑΕΚ, κανένας πάγμα τον αγώνα να πει ότι ο διαιτητής ήταν έτσι ή ήταν αλλιώς, κάτι δείχνει. Ότι δυστυχώς. Έχουμε καλομάθει τα συνήθη στον ποπό μας με την Τρόικα. Θέλει Τρόικα και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι. Όχι, όχι. Τι θέλουμε Δερβέναγα. Κακώς έπεσε η Χούντα τότε. Δεν θέλατε εσείς δημοκρατία. Είστε παλιά άνθρωποι. Κακώς έπεσε η Χούντα. Εξήγησε το ναι. όπως θέλει. Εγώ έτσι λέω.
Κακός, άρα λέτε ότι κακώς έπεσε η Χούντα, εμείς θέλουμε βούρδουλα. Εμείς θέλουμε αυστηρό. Εμείς η θέλουμε... νοοτροπία ναι. μας θέλει ο Δημήτρης. Έτσι μας έχουν μάθει. Μας έχουν μάθει να πέφτουμε πάνω στο διαιτητή σε κάθε συγκρότημα εναντίον μας. Δεν λέει κανείς όχι. Ναι. Αλλά λέω, γιατί δεν την πέσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ όπως τον Ποντίκη και στον Κομίνη στο γκολ. Γιατί δεν έγινε στο πέναλτι τίποτα. Γιατί δεν είπε τίποτα ο Βράνια στην αποβολή. Μπορείς να μου εξηγήσεις τον γκολ αυτή ο Μπάρκας, γιατί ήμουν στο γήπεδο και δεν είδα φάσεις. Τα είδα μόνο ζωντανά. Όταν, γιατί ζήτησε το παλικαράκι, ζήτησε 100%. Φταίει. Από τη στιγμή που είναι στην γωνία του. Στην γωνία του είναι. Και κάνει δεν... ανάποδη κίνηση, τι κάνει. Ναι. Θα μου το δείξεις. Ναι. Δείξτε το, μου. Γιατί δεν το έβλεπε. Όχι, ό,τι κίνηση και να κάνει. Από τη στιγμή που είναι στη γωνία του είναι ευθύνη. Ναι, εντάξει, είναι ευθύνη του. Είναι ευθύνη του. Εντάξει. Αλλά θεωρώ άδικο ναι. γιατί ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είναι η αιτία που η ΑΕΚ μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατάει το 0, ναι. να τον κρεμάμε και να τον φοράμε κουτρούνια γιατί έκανε δευτερόλεπτα. Βέβαια, μεγάλη εμφάνιση σε συνδυασμό με κακές εκτελέσεις. Ένας τερματοφύλακας όμως, ο οποίος η ομάδα του έχει μια τέτοια υπεροχή και θα χρειαστεί μια φορά να σου κάνει μια μεγάλη απόκρουση, μετράει για μένα πιο πολύ. Γιατί τώρα ο Μπάρκας έχασε 2-0 και είναι και ήρωας. Επίσης να πω ότι για τον Βράνιες τον πούλησε το Μελισανίδη στα ίσια. Ας έρθει αμεύρι ο Βράνιες. Γιατί. Βαράει, βαράει. Ναι, καλά, κι εγώ βαράω. Βαράει. Εντάξει, βαράει. Βρήκε, το σταμάτα ρε κόκκινε βαράει και κάνει τώρα. Τον πούλησε τον τζάμπα. Τον πούλησε. Γιατί τον πούλησε. Θα σε δει. Όταν βγαίνει ο. Όταν βγαίνει ο. Πώς το λένε. Όταν βγαίνει ο Βιερίνια. Πάνε εκεί αριστερά τον Κρέσπο. Και μπαίνει ο Μαλεζά στο. Και είναι μπουκάλα και... στην πόλη εχθρή. Ναι, μπουκάλα στην πόλη εχθρή. Άμα ήταν ο Βράνιες μέσα και πηδούσανε Αραούχο και Λιβάγια, θα αρκόταν τρίτος ο Βράνιες, θα είχαν προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να γινόταν 1-1 εκεί. Το μεγαλύτερο πούλημα του το έκανε ο Βράνιας. Του τη φύλαγε του Μελισανίδη. Αυτά είναι τα εντρικαδόρικα τα ωραία. Αν θέλω να τα ακούω, δεν τα ακούω. Διάλειμμα. Διάλειμμα, ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Να βάψω. Μόνος μου είμαι μάστορα. Τι χρώματα να πάρω. Στην Eco Buildings να πας. Το εξειδικευμένο κατάστημα δομικών υλικών και χρωμάτων. Παπαναστασίου 209 στη Χαριλάου. Στην Eco Buildings έχουν τις ιδέες, έχουν και τις λύσεις. Ντύσε το χώρο σου με χρώματα Craft. Η Craft σου δίνει την παλέτα. Εσύ διάλεξε τα αγαπημένα σου χρώματα. Eco Buildings. Παράδοση και στο σπίτι. Τηλέφωνο 2310 309 709. Κανείς άλλος δεν κάνει κάθε σου μέρα να αξίζει, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Συμπυκνωμένο γάλα 4%, 410 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 52 λεπτά. Ελληνικά πορτοκάλια χυμού, συσκευασία 3 κιλών, το κιλό, μόνο για λίγο, 55 λεπτά. Χαρτί υγείας διπλά φύλλα, 12 ρολά, συν 4 ρολά δώρο, 2,29. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ. Το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Αξίζεται ένα premium οικογενειακό αυτοκίνητο που θα αναβαθμίσει τη ζωή σας. Αξίζεται ένα Volvo S60 ή V60. Τα πρώτα σε πωλήσεις στην κατηγορία τους με σύστημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety, αυτόματο κυβότιο, σύστημα πλοήγησης και προβολής ξένων. Μέχρι τις 30 Ιουνίου επιλέξτε ανάμεσα σε 85 ετοιμοπαράδοτα Volvo S60 ή V60 και αποκτήστε το αυτοκίνητο που αξίζεται με 26.500 ευρώ και με επιπλέον 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Επισκεφτείτε σήμερα το δίκτυο επίσημων διανομέων Volvo και μάθετε περισσότερα. Από μάνα μου, τι μεγάλες είναι αυτές! Για μεγάλες αποδόσεις, πάντα στη Winmasters. Τα παιχνίδια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 20 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Η συμμετοχή στα παιχνίδια εκθέτει σε κίνδυνο εθισμού και απώλειες περιουσίας. Και θεά. 2-10-92-37-777. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Αδερφέ, φουλάρε το. Ποιος είσαι, ρε φουλαράκο? Ο Νάσης. Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα υγραερίο κίνηση στην Γκάστε Οδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγρά αεριοκίνηση Γκάστε Οδούρου. Γιαννιτσόν 181, πίσω από τα Κτέλ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη. Γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο togas.gr ή στο 2310-523131. Αυτό είναι το Κεν μεταχειρισμένο μου αυτοκίνητο. Συγχαρητήρια. Είναι φανταστικό το Κεν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο είναι Volkswagen και Audi, δυσκολεύεσαι να το πεις μεταχειρισμένο.
Αυτοκίνητα ελεγμένα και εγγυημένα από την ΕΤΕΑ, σαν καινούρια, σας περιμένουν σε μια μοναδική γιορτή την Παρασκευή 18, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου όλη μέρα. ΕΤΕΑ. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 105 στη Θέρμη. Εδάφες. Η δύναμη να προσφέρεις με πράξεις. 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για όλες τις νέες συνδέσεις του 2018. Εδάφες. Η δύναμη στο φυσικό αέριο. Για νέες συνδέσεις καλέστε στο 11150. Κορυφαία. Διαχρονική. Απόλυτη. Η πολυτέλεια BMW τώρα δική σου. Νέα BMW X1 με κινητήρα diesel στα 1500 κυβικά, αυτόματο κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια δωρεάν σέρβις και 4 χρόνια ασφάλεια. Τώρα δική σου με 287 ευρώ το μήνα με το πρόγραμμα BMW All Inclusive στη Velmar. Το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη. BMW Velmar. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System και σε 4 φίλτρα παρακάτω. Η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι, τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Septolux, τη νέα σειρά της Tetralux. Septolux από την Tetralux. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου, χωρίς συντηρητικά και χημικά. Septolux από την Tetralux. Ζήστε σε περιβάλλον Tetralux, υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Όταν έχεις ιαπωνικές ρίζες και είσαι η Mitsubishi Motors, ανοίγεις νέους δρόμους στην κατηγορία των SUV. Νέο Mitsubishi Eclipse Cross. Κορυφαία τετρακίνηση. Κινητήρας MIVEC 163 ύπων. Τεχνολογία εχμής. Κορυφαία ασφάλεια. Νέο Mitsubishi Eclipse Cross. Το καλύτερο SUV που κατασκευάσαμε ποτέ. Ανακάλυψε το τώρα. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310 για τα 390. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας σε ένα μόλις λεπτό. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και η οριστική διαγραφή γίνεται σε ένα λεπτό. Ενώ μην ξεχνάτε ότι στο www.listoparto.gr μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και να μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων προσφέρονται στην τιμή των 150 ευρώ, παρακαλώ. Τώρα, για εσάς οι οποίοι ψάχνουν τα καλύτερα χρώματα για εξωτερική χρήση, τα ακριλικά χρώματα Acrylan της Vitex είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συνθήκες της Ελλάδας. Έχουν μεγάλη αντοχή και είναι ενισχυμένα για να διατηρούν τις αποχώρωσεις τους στην έντονη ηλιοφάνεια. Μπορείτε να βάψετε λοιπόν ό,τι θέλετε μόνο με Vitex, τα οποία υπάρχουν στα καταστήματα Κοσμάοχλου, στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο, η Θάξη 32 με Αντώνη Τρίτσι,
Σε 1100 τετραγωνικά μέτρα μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το βάσιμο και τις ιδέες ανακαίνησης τις οποίες χρειάζεστε με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλοι μου. Εγώ μιλάω. Ναι. Τέλεια. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Περιττώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έζησε αυτό το γεγονός. Από κοντά ή από το τηλέφωνο? Ορίστε. Από κοντά ή στην τηλεόραση? Όχι, όχι, από την τηλεόραση το είδα. Ναι. Θα ήθελα να πω το εξής. Δεν ξέρω, μ' ακούει και ο Κώστας τώρα? Είναι εκεί και ο Κώστας. Στο μπάνιο είναι, θα έρθει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα? Πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα από εδώ και πέρα. Σαν ομάδα, έτσι. Γιατί τώρα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, έχουμε αφήσει μια παρακαταθήκη σαν ομάδα που πρέπει να τη συνεχίσουμε. Παίκτες τώρα όπως έχουμε Πέλκα, Πασχαλάκη, Βαρέλα, Βιερίνια, Μάτο, Μπίθετλα, Κουλούρι, Μινιό, Λιμνιό, Μαουρίσιο, Κρέσπο, Σάκο κτλ. Δεν πρέπει να φύγει κανένας από αυτούς, έτσι. Και πρέπει να πάρουμε και άλλους. Και να πάρουμε, δεν πουλάμε με τίποτα και πρέπει να αγοράσουμε και άλλους παίκτες. Και μάλιστα να αγοράσουμε και κανένα δυο εξάσφαιρα για γκολ. Να μην φύγει ο Κουλούρης και ο Λιμνιός. Δηλαδή άμα φύγει ο Κουλούρης και ο Λιμνιός, πού θα πάνε? Κώστα, εσύ μιλάς. Ναι. Το θέμα είναι μην φύγει ο Πέλκας, μην φύγει ο Πρίγιοβιτς, μην φύγει ο Πασχαλάκης. Ναι. Μην φύγει ο Βαρέλα, μην φύγει ο Βιερίνια. Καλά, Βιερίνια λόγω ηλικίας δεν μπορεί. Αν μιλήσει και εσύ, το Μάτος πρέπει να του φέρετε ένα να τον ξεκουράζει, να του τρίβει τα πόδια. Πώς? Του χρόνου θα χρειαστεί να παίξουμε σε τρία. Α, σωστό. Θέλω πολύ σωστό. Α, εντάξει. Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτούς τους παίκτες που ξέρουμε και δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, πιθανόν και τον Ουάντα να πάρουμε και δεν πουλάμε και πρέπει να αγοράσουμε. Θα παίξουμε σε τρία. Για να έρθει η Σαβάρκα και η Σαπανιά, να το πω έξι. Έξι. Λοιπόν, έτσι. Τον Ουάντα τον πουλάς, φίλε. Εντάξει, δεν ξέρω, τι. Αυτό είναι θέμα. Αν είναι να πουλήσει, κοίταξε εδώ που λέει αυτό, καλά λέει. Αν είναι να πουλήσει Πρίγιοβιτς και Πέλκα. Αυτού που είναι, δηλαδή μπορεί ο Ουάρντα. Ο Ενρίκε δικό σου είναι. Πούλα τον Ενρίκε και τον Ουάρντα, πάρε άλλου δύο εκεί πιο φθηνά κτλ. Και κράτα τον κορμό. Γιατί από τα εξτρέμ, κακά τα ψέματα. Από τα εξτρέμ ο Πάοκ δεν πήρε πολλά πράγματα. Από τα πλάγια μπακ πήρε. Από το Βιερίνια και το Μάτος πήρε. Μπράβο. Εάν ο Βιερίνια και ο Μάτος ήταν μέτροι, τα εξτρέμ θα κολώναν. Εκτός του Τζάλμα, ο οποίος φέτος έκανε μια καλή χρονιά. Όχι μεγάλη χρονιά, αλλά έκανε μια καλή χρονιά. Λοιπόν, τι κάνουμε άλλο? Έχουμε όλες τις προδιαγραφές για να γίνουμε ένα κλαπ μεγάλο. Όλοι είναι πεθαμένοι, είναι πεινασμένοι και εμείς έχουμε έναν αρχηγό που γαμάει και δέρνει, με συγχωρείτε. Και επόμενη γραμμή. Ακούν και γυναίκες στο ταξί, γυρνάνε και τα παιδιά από το σχολείο. Μην ξεφεύγετε με τις λέξεις, παιδιά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και εμείς ξέρουμε και γαλλικά και πιάνω. Και εμείς ξέρουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Σας παρακαλώ. Καλημέρα, ναι. Το πνευμόνιακο. Έλα, φίλε, ναι. Φίλε, πάω ξύ λίγο σεμνά να πούμε, εντάξει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Έλα, φίλε. Ράπι με αυτός που σε είπα για τον απομηχανή θεό του Μαουρίτσιο για την κάρτα. Κοίτα, ο Μαουρίσιο βρήκε κακό ψημό, κακό Γαλανόπουλο. Δεν μ' αρέσει πολύ ο Μαουρίσιο, δεν είναι από τα καρδιά. Είναι από τα. Πώς τα λέω, από τα πολύ μείον. Πολύ κυκλοθυμικός, φίλε. Είναι από τα μείον του ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίσιο σήμερα παίζει, αύριο δεν παίζει, άστο. Ένα καλό ποδάρι έχει. Μια καλή τεχνικούλα έχει. Πρέσινγκ δεν θα σου κάνει τον αντίπαλο επάνω. Λοιπόν. Δεν θα βγει σαν σκύλος να μαρκάρει. Ναι, εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης, μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι κακός παίκτης. Εντάξει, για ρεζερβούλα τον θέλω. Αλλά όχι να στηριχτώ εγώ στο Μαουρίσιο, ρε φίλε. Από τον Γκάνι. Από τον Γκάνιας πάντως και από τον Γκάνιας είναι πιο οχτάρι, ούτε στον Γκάνιας, ούτε στον Κρέσπο. Σου λέω τώρα τι πρέπει από ψήλωση να κάνεις. Ο κορμός σου είναι ο Βαρέλας, ο Πασχαλάκης, ο Μάτος, ο Βιερίνια, τέσσερις. Ωραία. Ο Πέλκας πέντε, ο Μπρίγιοβιτς είναι έξι. Όχι Μπρίγιοβιτς. Ο Τζάλμα Κάμπος είναι εφτά. Okay. Ο οποίος προχτές δεν ήταν καλός. Ο Σαχόβ για αλλαγή είναι καλός. Χάνω ένα 0, το βάζω χαφπηδάει. Είναι καλός και θέλω 5 λεπτά, θέλω να ψηλώ, τον πετάω στα κόρνερ. Δεν είναι όμως οι διαδρομές του στο παιχνίδι ο Χάφαρος. Τον θέλω για εργατό ψηλό, να πούμε. Να κρατάει τις καλωσιά, ας πούμε. Γιατί μόνο εσείς μιλήσατε? Πώς είπες? Θα με δώσετε ένα λεπτό να μιλήσω. Πάρτε ό,τι θέλετε. Μάλιστα, ναι. Λέω ότι ήταν από μηχανής θεός, γιατί έτεινε να γίνει, αλλά ήρθε ο φύλακας άγγελος του ΠΑΟΚ εκεί την ώρα, Αγγελίνο, και
Ήρθε, το έφερε στα ίσια το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, ο Χιμένεθ δεν έκρυψε τις αδυναμίες του ραπ. Αλλά θέλω να κάνω δύο σχόλια για τις δύο αυτές ομάδες. Η διαφορά αυτών των δύο ομάδων ως προς τη δομή και την ιδιοσυγκρασία τους. Είναι ραπ ότι η μέτρια ΑΕΚ φτάνει σε μια κατάκτηση του πρωταθλήματος και ένας φοβερός και τρομερός ΠΑΟΚ μέχρι το κύπελο. Ναι. Και για το σχόλιο για τους δύο προπονητές είναι ότι ο Χιμένεθ είναι ένας μέτριος κακός προπονητής και ο Λουτσέσκου είναι ένας μέτριος μικρός προπονητής. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι δύο είναι πολύ καλοί. Παρακαλώ. Χθες ο Χιμένεθ εκτέθηκε. Έλα φίλε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε το Χιμένεθ για ένα μάτς. Κάτσε, ηττημένος. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πριν πω οτιδήποτε και δεν φέρει το Μετρόπολη 95,5 καμία ευθύνη για αυτά που θα πω, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Θα πω ότι αν υπάρχει ο παδός της ΑΕΚ, ο οποίος θέλει να λέει ότι είναι υπερήφανος για την ομάδα του, πρέπει να αναγνωρίζει την ανατορότητα του αντιπάλου. Συγχαρητήρια και μπράβο στο ΠΑΟ. Δεύτερο, εάν θέλετε εκεί στην Αθήνα που δεν ξέρω τι πίνετε οι γλίτες του κυρίου Μελισανίδη και γράφετε ότι ο πρωταθλητής δόρισε το κύπελο, να σας δώσω εγώ ένα πρωτοσέλιδο. Τι μπορείτε να γράψετε σε πρωτοσέλιδο. Πρώτον, ο Χιμένεθ θυμόταν όρτιος και πλήρωνε ξενοδοχείο. Δεύτερον, ο Βασίλης Βάργας γλίτωσε την ομάδα από διασυρμό. Τρίτον, ο Βράνιες είναι, να μην το κατονομάσω, ο πιο μπιτ ποδοσφαιριστής παγκοσμίως. Χιμένεθ, απέδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν σε κατήφθηνε κανείς, ότι δεν ξέχασε προπονητική και ότι δεν άφησες έξω Λάζαρο και Λόπες που μπορούσαν να πέσουν τα άκρα ορθά και να πιέσουν τον ΠΑΟ, αλλά έβαλες δύο δεκάρια, ειδικά τον έναν ανίβροχο χτε εδώ και 8 μήνες, ότι δεν άφησες έξω τον Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο γιατί σε περίπτωση που βάλει γκολ και πάρει στο κύπελο θα έπρεπε να βάλει πολλά λεφτά ο κύριος Μπελισσανίδης για να το κρατήσει, γιατί θα ήταν λαϊκή απέτηση. Κάποιος πρέπει να βγει να μας λύσει τις απορίες. Ο ΠΑΟΚ μας άλλαξε τα πετρέλαια. Ο λόγος, προφανής πέρα από την κούραση. Ο Σιμώσιο Γαλανόπουλος έπρεπε να καλύψουν τον ανύπαρκτο Μάνταλο και τον ανύπαρκτο Μπακασέτα. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Δεν είναι σούπερ άνθρωποι, δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι απλοί άνθρωποι. Κάποιος πρέπει να λύσει τις απορίες στους αεξίδες. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Ας αλλάξετε τα πετρέλαια μέσω ΆΚΑ, ήσασταν φοβεροί από το πρώτο μέχρι τον 20ο λεπτό. Συγχαρητήρια και στο διοικητή, συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές που το σεβάστηκαν, αλλά εάν είσαι περήφανος θα εξής και θες να παραδεχτείς το ΠΑΟΚ και πρέπει να το κάνεις, πρέπει να ψάξεις τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Αν δεν έπαιξε ο Λάζαρος για να γλιτώσει τα χρήματα ο κύριος Μελισσανίδης σε περίπτωση που έβαζε γκολ και συνδυαζόταν με κατάκτηση του κυπέλου, πρέπει κάποιος να μας το πει. Έφυγες, επόμενος. Ωραίος. Καλημέρα σας. Δεχόμαστε συγχαρητήρια, λέει, στον αντίπαλο. Δίνουμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Έτσι πρέπει. Έλα, φίλε. Έκανε και ο Μελισσανίδη δήλωση. Καλημέρα. Ναι, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Γρηγόρη Ατρομητάρα εδώ. Συγχαρητήρια για την άνοδο του Ηρακλή. Και συγχαρητήρια φυσικά και στον ΠΑΟΚ για το κύπελο. Να πάρω επειδή και εγώ μια άποψη. Εντάξει, ο φίλος ο Αιγνίστη έχει ξεφύγει. Γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύρης πέρσι χαιρετίσματα δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Αν ο Μάνταλος τρεις εβδομάδες τώρα που είναι καλά, ένα μήνα το παιδί, βγάζει μάτια στις προπονήσεις και πετάει και λέει στους συμπαίκτες και στο Μανούλα θα πάρω μόνος μου το κύπελο, θα τον αφήσει έξω. Είναι αδιανόητο, μου είπε γυμναστής, μετά από τέτοιο τραυματισμό, να φουλάρει σε τρεις εβδομάδες να είσαι έτοιμος για φουλ ρυθμούς σε 90 λεπτά. Πάνω από 20-25 λεπτά είναι. Υπερβολή. Είναι 6,5 μήνες έξω το παιδί. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στα ιατρικά. Να πω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, αλλά να πω ρε παιδιά και κάτι που το ξεχνάτε κι εσείς να το πείτε. Ο ΠΑΟΚ ήταν καθολικά 90 λεπτά πολύ καλύτερο από την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλύτερο. Δεν υπήρχε ούτε πεντάλεπτο και μετά το πέναλτι. Εγώ, εγώ είπα το Ζαΐρη, λέω κάτσε να δούμε το πέναλτι. Αυτό έπιανε τα μαλλιά του, φύσαγε, τέτρωγε τα τσιγάρα. Του λέω κάτσε να δούμε τη συμπεριφορά της ομάδος, λέω, στο πεντάλεπτο μετά το πέναλτι. Το βλέπω. Δεν πτωήθηκε, δεν πτωήθηκε. Πρέπει να βάλεις γκολ πριν ξυπνήσει ο Χιμένεθ. Πριν το ημίχρονο. Ρε Κωστή, να σου πω τώρα κάτι τώρα, ποιο είναι το ζουμί της υπόθεσης. Πρέπει να μαθαίνεις και από τις νίκες σου και από τις ήττες σου. Από αυτή τη νίκη ο Πάουξης πρέπει να μάθει. Ότι αν σε ένα παιχνίδι είσαι 90 λεπτά καλύτερος,
Δεν μπορείς να αγκομαχάσει το 89 που ο Αραούχο παραλίγο να το στείλει στην παράταση. Και αν το στείλει στην παράταση, ξέρεις ότι η ΑΕΚ είχε ψυχολογικό πλεονέκτημα μετά, έτσι. Ενδεχομένως να το πάρει η ΑΕΚ. Έφυγες, ωραίος, ωραία προσέγγιση. Ναι, ωραία προσέγγιση. Σπατάλησε πολλές ευκαιρίες. Και όταν κόλωσε λίγο από την πλευρά του Κρέσπο, ο οποίος είναι αδύναμος κρίκος, βγαίναν από εκεί και φερμάρανε σέντρες. Και ευτυχώς που απεμβλήθη για τον Πάο Κοβράνιες, γιατί θα πεταζότανε τρίτο σέντερφορ και σαν ψηλός εκεί, ανάμεσα σε δύο ψηλούς βέβαια, ο Κάνιας κοντύτερος, θα είχαμε θέματα εκεί πέρα στον αέρα. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, εσείς. Καλό μεσημέρι. Καλώς, γιατρέ. Θέλω να αποδοκηθώ για το προγνωστικό που έδωσα. Το γκολ βγήκε. Το γκολ βγήκε. Ποιο γκολ βγήκε. Το γκολ βγήκε, αλλά ήθελα γκολ και over. Υπήρχε πληροφορία ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να παίξουν και οι δύο με καινούργιες παύλα αναπληρωματικές αμυντικές τετράδες και καμία να μην βάζει τα βασικά της center back ως προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Αυτό δεν έγινε. Γιατρέ μου, να σε προφυλάξω λίγο από κάτι. Δεν έχεις να απολογηθείς σε τίποτα. Το Σάββατο. Θα σου πω καθόλου μισό λεπτό. Το πλήρωσα κιόλας. Μισό λεπτό. Υπάρχει κόσμο που το πλήρωσε χωρίς να φύγει. Μισό λεπτό. Ο παίζον χάνει. Το Σάββατο έκανα την εκπομπή του Νίκου του Κουλιανού το Μέτροπετ. Σ' άκουσα. Λοιπόν, βγαίνει ο Γιώργος ο Τριακής και λέει ότι η Ατλέτικο θα παίξει με πολλές αλλαγές. Ναι. Και παίζει με τη βασική δεκάδα. Φταίει ο Ιταριακής. Αυτό έχει μέχρι εκεί. Ποιο φταίει, ο Θεριακλής. Δεν φταίει, ρε φίλε. Αν η ομάδα. Αν η ομάδα. Αν η ομάδα για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Λέει ότι θα παίξει με αυτήν την δεκάδα και άλλα γίνονται τελευταία στιγμή. Ναι, ποιος φταίει. Δεν φταίει ο ρεπόρτερ. Ποιο δεν φταίει, γιατί δεν φταίει. Δεν έχει την πληροφορία που έχει μέσα από τα αποδυτήρια τη Ρεάλ. Μα έδωσε την πληροφορία. Το μάτς ήταν και για over, έζησε στο 1-1. Ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή πάμε πολύ, πιστέψαμε. Από τους περισσότερους ακροάτες, εγώ το πλήρωσα πιο άσχημα. Μένει εκεί. Δεύτερον, για αυτό που λέτε ότι, που λέει ο Κώστας για τις ενώσεις και για τους παράγοντες και για όλα αυτά που οι οποίοι δημιουργούν το θέμα με τους διαιτητές, κάτι τέτοιο είπες πριν, γιατί σ' άκουσα στα σβέλτα. Κώστα μου, αυτοί που θέλετε περισσότερες θέσεις κρατάνε μικρόφωνο. Εσύ, Κώστα μου, είπες ότι έβγαινε για γκόμενος ο διαιτητής με το Χιμένεθ. Στο πρώτο φάση το σφύριγμα, ο 30μένος 18χρονος παοκτής, θα ήθελα να το ζητσάρει. Ναι. Μου καταλαβαίνεις αυτό. Ναι. Αν το ήξερες ότι όντως βγαίνει για κόμμενες, καλά και ασχετοποιείς. Αλλά να το πούμε μόνο και μόνο για να γίνει στα σειρμά σε τέτοια κατάσταση. Έχει καλές σχέσεις, ρε φίλε. Δεν μπορούσαν να βγαίνουν με κόμμενες. Έχουν... Πού το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω. Αυτό... Πού το ξέρεις ευθέως. Έχω ενδείξεις οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Κάτι άλλο. Ναι. Το 2004, στο τελικό του Euro, ναι. Μας είχε διαιτητεύσει ο Μάρκους Μέρκ. Ναι. Τότε είχαν βγει φήμες, ο οποίος ήταν οδοντίατρος στη δουλειά του. Ότι είναι ο προσωπικός οδοντίατρος του Ρεχάγκελ. Ναι. Και ότι θα βγει στην Πορτογαλία και θα κάνει και θα ράνει και θα αυτός. Ναι. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Τότε, όποιος το έλεγε αυτό, θυμάμαι άρθρα στο Πυρακόπουλου και πώς τον έλεγε τον άλλο, τον Αλέξη Πυρόπουλο κτλ. Που λιδωρούσαν κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται όταν μας συμφέρει αυτό να το λιδωρούμε, όταν δεν μας συμφέρει να βγάζουμε φήμη στον αέρα. Δεν γίνεται. Αν εσύ ξέρεις ότι αυτοί οι δύο ήταν μαζί διπλανή στο σχολείο, καλά κάτι και το λες. Αν όμως ξέρεις ότι για παράδειγμα βρέθηκε μια φορά στην ίδια πόλη επειδή ο ένας είχε εκεί πέρα μια γκόμενα και ο άλλος διαιτήτευε ένα μάτς, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λες, οκ. Okay. Και λέω εγώ, εντάξει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καλά κάνεις και γιατί το λες. Γιατί ο κόσμος τα μυαλά δηλητηριάζονται. Ναι, ναι, και εμείς είμαστε εδώ να δηλητηριάζουμε τα μυαλά. Αυτή αφορμή να ξεσπάσουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ας ξεσπάσουν για κάτι που όντως ισχύει. Ναι. Αυτά έχω να πω. Okay, boy. Και ειλικρινά από τους ακροατές. Λυπάμαι πάρα πολύ που έπεσα έξω για το προγνωστικό. Λοιπόν, ένας φίλος μου παοξής από τη Λαμπράκη, ο Χρήστος που έχει το περίπτερο, το μπακάλικο, μου λέει, δεν είπα κανένας παραγωγός, κανένας δημοσιογράφος το εξής, ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να παίξει ένα στυλ αντάρτικου ποδοσφαίρου, δεν το έκανε και δεν θα μπορούσε να το κάνει με ένα διαιτητή καρτάκια. Δηλαδή, δεν τη βόλευε και ο διαιτητής να πάει σε ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού, πολλά φάουλ, κλέβω και φεύγω και τέτοια πράγματα. Δεν τη βόλευε. Άρα το στυλ παιχνιδιού βόλευε την καλύτερη ομάδα. Ο διαιτητής βόλευε την καλύτερη ομάδα. Επόμενη γραμμή. Κατά την άποψή του και δεν διαφωνώ και συμπληρώνω στην κριτική που κάναμε και αυτό το κομμάτι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Δύο πράγματα. Να ακούσουμε. Ένα για τον Καστοριανό, ο οποίος έχει απόλυτο δίκιο, που αξίζει εγώ. Και ένα δεύτερο, Γρηγόρη, είναι ότι αυτό που λέω από ότι τα είπε στον Ζαΐρ ισχύουνε.
Γιατί... Αμφισβήτησα κάτι. Κάτσε ρε να ακούσουμε. Όχι, 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 προς Θεού. Απλώς επειδή άκουγα, επειδή σας άκουγα από το ραδιόφωνο, γιατί κύριο Παλομπαρίνη δεν θα τον ακούσει τον άνθρωπο. Μη σχολιάζει, σε παρακαλώ. Όχι, σχολίασε, ρε φίλε. Σχολίασε. Δεν ακούνε τον Παλομπαρίνη. Παρακάτω. Είτε, ναι. Είτε κολλάει γκόμα, είτε μιλάει, σχολιάζει αγώνα, τέτοιο πράγμα είναι. Και άκουγα το ραπ, άκουγα το Μετρόπολη από το ραδιόφωνο. Και αυτό που είπε ο Ράπτο Ζαϊρή ισχύουν, ότι δεν υπήρχε άχη, ότι ήταν θέμα λεπτό να βάλουμε γκολ. Οπότε δεν χρειάζεται χωρίς να κάνει. Να τα... Την ώρα του αγώνα είναι τα να πού μεγάλη ο Φαλάκρος. Τέλος. Ναι, 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 είναι αποθέωση. Όχι, δεν αποθέωση. Βλέπει μπάλα, ρε. Τι να, ναι, να κορυδευόμαστε. Α, έτσι ακριβώς. Ό,τι είπε, βγήκε. Πριν τον αγώνα είναι αόμα του. Ναι, ναι, είπε και παράταση. Και, ωραίο, όχι, ωραίο, να σου πω κάτι, κοίταξε, γιατί έχει σημασία. Για μένα είναι ένα σπουδαίο πράγμα το σκάκι. Σκακιστής ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τσίπουρα έβγαζε, τι σκακιστής. Σκακιστής. Άστε, αυτό, ναι, ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος εκείνη την ώρα βλέπει και βλέπει τα λάθη είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Είναι από τα λίγα πράγματα. Δηλαδή, εκνευρίζομαι όταν σημειώνει, όταν είναι χαλαρός και βλέπει ευρωπαϊκό, είναι χάρμα αυθανών ο Φαλάκρος. Ναι, ναι, ναι. Βασικά, όταν έχει παίξει μπάλα, είναι. Το βλέπει λίγο. Πού έπαιξαμε μπάλα, πότε προλάβαμε. Ρε φίλε, το έπαιξα μπάλα είναι υποκειμενικό. Μπορεί κάποιο να έπαιζε μπάλα και να μην ξέρει. Να μην ξέρει τι γίνεται. Άστο. Σίγουρα, σίγουρα. Έγινε αυτά που διάβασα. Να είσαι καλά. Σήμερα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Γεια σα, κύριε. Γεια σα, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, με πήρε τηλέφωνο στο ΟΑΚΑ, είχε φασαρία, σε απάντησα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ψέματα λέει, κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια. Έμαθα, λέει, δεν το σηκώνω για να μην το στεναχωρήσω. Όχι, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια στον ΠΑΠ. Αλλά υπάρχει μια αρνητική παράμετρο για την ΑΕΚ. Στα όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο, ποτέ δεν τέλειωσε πρωτάθλημα πρώτα και μετά κύπελο. Ναι. Ποτέ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άλλοι πανηγυρτζίδες της ΑΕΚ με 60.000 να πανηγυρίζουν για να πηγαίνουν στα μπουζούκια και το ίδιο και με τον Απόλλων Αθηνών και να παρουσιαστεί μια ομάδα ξεθυμασμένη στο ΆΚΑ σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που κατέβηκε με το στυλέτο στα δόντια. Ναι. Άρα από πλευράς κινήτρων τεράστια διαφορά. Ναι. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα Χιμένεθ. Ναι. Χιμένεθ κακώς κάκιστα, ναι. Δύο παίκτες οι οποίοι είχαν πολύ καλή χρονιά και φορμαρισμένοι, δεν τους χρησιμοποίησε. Ναι. Λαμπρόπουλο Γκάλαο. Ναι. Του δίνει η θεά τύχη και ο Μπάργκας την ευκαιρία να κάνει διορθωτική κίνηση στο ημίχρονο, εφόσον είσαι 0-0, ναι. Και να βάλει τρίτο στόπερ τον Λαμπρόπουλο, να παίξει με 5-3-2. Ναι. Να βγάλει και τον, και τον Μπακασέτα και να βάλει τον Γκάλο εκεί, στα φτερά, ναι, και από την άλλη μεριά να βγάλει και τον Μάνταλο και να έχει Ρόμπε στα φτερά, ούτως ώστε από τη μια μεριά να έχει Γκάλο Μπακάκι για να ελέγχουν τον Βιερίνια που κατεβαίνει αριστερά, και από την άλλη να έχει Ρόμπε και τον Σουηδό που κατεβαίνουν από δεξιά. Δεν το έκανε. Και το πλήρωσε. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε άχρηστο τον προπονητή τη στιγμή που όλη τη χρονιά παρουσίασε μια ομοιογενή ομάδα και σφιχτοδεμένη. Αλλά επειδή πάντοτε μένει η τελευταία εντύπωση, αυτό είναι αλήθεια, δεν θα πρέπει να μας παρευλά τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Εγώ το μόνο παίκτη που δεν μ' αρέσει, γιατί παίκτης που δεν έχει έκρηξη δεν τον θέλω. Ναι. Είναι ο Πρίγκοβιτς. Δεν το θέλεις. Δεν τον θέλω. Στην ομάδα μου δηλαδή. Δεν θα τον ήθελα αυτόν τον παίκτη. Είναι παίκτης. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα. Ήταν ρολίστας μεγάλος. Μισό λεπτό. Ήταν ρολίστας μεγάλος. Μιλήσατε για έκρηξη. Δεν την έκρηξη, αλλά ρωτάω το εξής. Η κίνηση η οποία κάνει στον γκολ στο 92. Ποιο? Η κίνηση που κάνει, που παίζει σαν. Συγγνώμη λίγο. Παίζει σαν εξτρέμ. Και κάνει μια μαγική παλιά με εξωτερικό φάλτσο. Εκεί που είχε κρυφτεί το παιχνίδι τώρα. Μα συγγνώμη. Κρύφτηκε το παιχνίδι αν είναι 1-0. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 97 λεπτό μπήκε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κρύφτηκε 1-0. Δεν είναι 2-0 να κάνει το 3. Είναι 1-0. Θα μπορούσε να πάει. Τα center for παλαιάς κοπής
Πάνε στο κόρνερ για να κερδίσουν χρόνο. Αυτό την έσπασε με εξωτερικό φάτσο και είναι, κοίταξε, είναι παλιά, είναι παλιά δεκαριού. Αυτή είναι η γνώμη σου. Για μένα είναι νέο Τόργελε. Όχι, 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 όχι. Για μένα. Κώστα, είναι παλιά δεκαριού αυτή που κάνει. Όχι, στον κλειστό το χώρο είναι και εγκλωβίζεται και κάνει, ξέρει ποδόσφαιρο, μπάλα δεν ξέρει, ξέρει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορεί να τριπλάρει, δεν μπορεί τον Μπάρκα να βγει ένας μέναν, δεν έχει ταχύτητα, ναι, στο μεγάλο χώρο, αλλά έχει στοιχεία, σεντερφόρ πολύ καλό, αξίζει να κάνει μεταγραφή και σε πιο μεγάλη ομάδα. Εντάξει, να κοντώσεις και να γυρίσουν οι τέσσερις. Στα 14. Ερίκε, Χατζησαΐας και Γιαννούλης. Στα άκουσε με λίγο. Στα 14 μέτρα είναι πολύ καλός. Στα 14 μέτρα μέσα είναι κύριε πάρα Κώστα, πολύ καλός. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ο τελικός κυπέλλου Γερμανίας πότε είναι? Είναι με την... παίζει η Άιντραχτ. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτ με την Μπάγερν. Πότε παίζουνε? Ή Τετάρτη ή Σάββατο τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Το πρωτάθλημα τελείωσε? Ναι. Το πρωτάθλημα έπεσε, το Αμβούργο. Τελείωσε το πρωτάθλημα? Τελείωσε. Και θα γίνει ο τελικός μετά? Ναι. Γιατί είπατε ότι δεν έχετε ξαναδεί. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Γεια. Διάλειμμα. Ωραίος. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Γεια σας. Γεμίζουμε. Πού είναι, πού το έχετε? Θέλω να δω το φίλτρο. Ηρεμήστε κύριε, ποιο φίλτρο ζητάτε? Το φίλτρο του Diesel Avio, αυτό που λέει ο πιλότος στη διαφήμιση. Δεν το έχουμε. Δεν το έχετε και μου το λέτε έτσι απλά? Diesel με φίλτρο δεν έχουμε κύριε, μόνο απέναντι το έχουν, στην ECO. Μην ψάχνετε αλλού, μόνο στην ECO θα βρείτε το Diesel Avio Double Filtered, το μόνο με τεχνολογία φίλτρων καυσίμων των αεροσκαφών. Ένα diesel με αυξημένο αριθμό κετανίων που σας εξασφαλίζει καθαρότερο κινητήρα για μεγαλύτερη επιτάχυνση και οικονομία. Diesel Avio Double Filtered από την ECO. Απογειώνει τον κινητήρα σας. Έλα, είμαστε στο Σκλαβενίτη. Ποιο τραπεζική που είχες δει και σου άρεσε? Γιατί δεν θυμάμαι και έχει πάρα πολλά. Αχ, ήταν ένα που είχε και έκπτωση. Όλα έχουν έκπτωση. Όλα τα τραπέζια. Όλα τα έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και όλα τα ρούχα. Και όλα τα παπούτσια. Και όλα τα είδη σπιτιού. Και όλα τα είδη παραλίας. Κλείσε. Έρχομαι από εκεί να διαλέξω. Στον Σκλαβενίτη, έως 15 Μαΐου, θα βρείτε όλη τη μεγάλη ποικιλία μας από είδη ρουχισμού και σπιτιού, εποχικά, ηλεκτρικά είδη και παιχνίδια, με έκπτωση από 10 έως 20%. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Η Mercedes μου και εγώ. Μέχρι σήμερα, δύο διαφορετικές έννοιες. Από σήμερα, μία. Mercedes Me. Η πιο δημιουργική σχέση μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού που έγινε ποτέ. Το κινητό μου γίνεται προέκταση του αυτοκινήτου μου. Οι επιθυμίες μου πραγματοποιούνται. Η γνώση μου εμπλουτίζεται. Η ζωή μου αλλάζει. Το αύριο αρχίζει σήμερα. Mercedes Me. Με συνδέει με το αυτοκίνητο. Με το δρόμο. Με τον κόσμο.
Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voy & Noi. Τώρα με τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόθεσης. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Κορυφαία, διαχρονική, απόλυτη. Η πολυτέλεια BMW τώρα δική σου. Νέα BMW X1 με κινητήρα diesel στα 1500 κυβικά, αυτόματο κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια δωρεάν σέρβις και 4 χρόνια ασφάλεια. Τώρα δική σου με 287 ευρώ το μήνα με το πρόγραμμα BMW All Inclusive στη Velmar. Το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη. BMW Velmar. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Κανείς άλλος δεν κάνει κάθε σου μέρα να αξίζει, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Συμπυκνωμένο γάλα 4%, 410 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 52 λεπτά. Ελληνικά πορτοκάλια χυμού, συσκευασία 3 κιλών, το κιλό, μόνο για λίγο, 55 λεπτά. Χαρτί υγείας διπλά φύλλα, 12 ρολά, συν 4 ρολά δώρο, 2 και 29. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Διαιτητή ζητήσαμε, διαιτητή μας ήρθε. Φίλος είναι, όμα δεν λέω. Λοιπόν, και μην πάρει κανένα τηλέφωνο από ότι. Τέτοι, δεν θα σας πω τίποτα. Εντάξει, είναι το δημοσιογραφικό απόρριτο. Τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μια χαρά. Ζητήσαμε την βοήθεια διαιτητή και σε ευχαριστώ που ήρθες. Παρακαλώ. Λοιπόν, το είδες ότι ο σεβασμός που υπήρχε απέναντι στο πρόσωπο του διαιτητή ήταν απίστευτος. Είναι απίστευτος ο σεβασμός, Γρηγόρη, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει. Δηλαδή, συγγνώμη, με Έλληνα διαιτητή θα υπήρχε? Όχι. Όχι και σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί? Τόσο δύσκολο είναι? Είδα αυτό που είχες πει και στην αρχή στο πρόλογο σου, ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να σεβαστούμε τους Έλληνες διαιτητές, διότι υπάρχουν από πίσω κάποιοι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να τους αλλάξουν την νοοτροπία και τη σκέψη τους. Φταίτε κι εσείς. Εννοείται. Φταίτε κι εσείς, γιατί ενώ λέμε κάποια πράγματα, όταν σε βάζουν τρόπο την άτομα χέρι στο λαιμό και σου λένε ότι αυτόν το σεβόμαστε λίγο παραπάνω, αυτόν το σεβόμαστε λίγο λιγότερο, λειτουργείς ανισορροπίες. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Προσπαθείς να κάνεις κάτι καλύτερο και σου έρχονται τα χειρότερα. Τώρα Έλληνα διαιτητή έπρεπε να μιλήσει. Αυτή είναι λαμόγια όλοι. Σταμάτα ρε, σταμάτα. δεν φτάνει που βγαίνει και μιλάει. Και τι βγαίνει, χάρη μας κάνει που βγαίνει και μιλάει, αφού είναι λαμόγια. Για πες τι σας λένε. Δεν είπε ότι και πώς, τι ήθελε να το στείλουν, κάποιοι κατάλαβαν και ποιος είναι εδώ.
Στάσου, δεν σας λένε για να ανεβείς σφύρα αυτό και τα λοιπά. Εννοείται, τα είπα στο Γρηγόρη. Εκτός αέρα τα είπα. Νονά χρειάζεσαι. Απλά, και τι κλαίτε σαν μπαμπά χρειάζεσαι. Απλά δεν ήσουν εδώ. Και τι κλαίτε σαν τις τανίτσες εδώ. Δεν ήρθε να κλαφτεί. Ήρθε να απαντήσει την έκκληση που κάναμε. Ακριβώς, ήρθα να πω κάποιες αλήθειες. Τι αλήθειες. Ποιοι τα παίρνουν, ποιοι τα δίνουν. Αυτό δεν λέω. Αυτά δεν λέω. Ενώ ποιοι τα παίρνουν, τι ήρθε να μα πει. Αυτό Γρηγόρη και. Έβαλε και γυμνή ο κόκκινο εκεί για τη βλέπει. Ποια γυμνή. Τι ήταν αυτή με τα μπούτια που έξω. Μόλις δει μπούτια εσύ τα σάλια σου τρέχουν. Τα σάλια σου. Είναι δυνατόν. Δίνει ο άνθρωπο απαντήσει. Πε μου ειλικρινά. Ο καλύτερο Έλληνα διαιτητή το πέναλτι θα είχε πέσει όλο ο κόσμο πάνω του. Θα είχε πέσει, αλλά δεν μπορεί να το. Προδιαγράψει αυτό τι θα γινόταν. Το θα είχε πέσει. Κάρτες θα γινόταν ο ναι. Υπήρχε περίπτωση να τελειώσει ο αγώνας και να μην είχαμε ανακοινώσει από τον ηττημένο ότι ο διαιτητής, ο Δίξιος, ο Πίξιος μπήκε με σκοπό να μας φάξει και να φτάσουμε εδώ. Όχι, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει ξένος διαιτητής, συμμορφώθηκαν οι πάντες, πιστεύω, εκτός μερικούς αναγκέφαλους στην κερκίδα. Στον αγωνιστικό χώρο συμμορφώθηκαν οι πάντες. Αυτή ό,τι και να γίνει είναι 10, 20, 50. Σε 17.000 θα βρεθούν και 100. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Τώρα. Αυτό είπα. Αυτό δεν είπα κάτι άλλο. Το θέμα είναι πώς γίνεται όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι κύριοι με του διαιτητή. Κύριοι. Ποια είναι αυτή η γυμνή, ρε, με την Δεν πράξη. Ξέρω, ρε. Είναι, γιατί τη βγάζεις εκεί πέρα. Είναι, δεν βγάζω. Α. Να απαντήσω λίγο σε αυτό που με έθεσες. Είναι το θέμα ότι με τον ξένο διαιτητή που ήρθε τον κύριο Μπορμπαλάν, τέλος πάντων από την Ισπανία. Μπορμπαλάν. Σας πήρε τα σόβρακα διαιτητάκια. Ο Μπορμπαλάν. Θα έπαιζε μόνο αυτό το match και την επόμενη ώρα θα φεύγει στο σπίτι του. Δεν θα τραβήξεις, θα βγει ο διαιτητής γιατί δεν πρέπει να μαθευτεί. Γιατί? Το διαιτητή θα τραβήξει. Δεν θέλω, ρε. Εδώ τε φασόλια μας έφερε να μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κόσμο ο οποίος περιμένει. Ήρθε να κλαφτούν οι διαιτητές. Δεν ήρθε να κλαφτεί. Τι ήρθε να κάνει. Παρακαλώ. Αυτό κοινή, ξέρει και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Κόκκινε, πες στο Ραπτόπουλο ότι αν σπάνε τα μπουλόνια του πλεφορείου με τον Μπέν, καλύτερα να μπει σε αεροπλάνο. Α, για να φύγω, πια και καλή. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ορίστε. Ναι. Γρηγόρη. Ναι. Για, μη φυσάς. Μη φυσάς, γιατί φίλε. Μη φυσάς, ρε φίλε. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αθήνα με τον Ζαΐρη και τον Μπόκο Λόκο, καθόμουν στο πίσω κάθισμα με τον Μπόκο Λόκο. Κοιμάται ο Μπόκο Λόκο, άρχισε να φυσάει τα ρουθούνια του, είναι σαν τουρμπίνες από αεροπλάνο Boeing. Σουφ, σαφ, σαφ, σουφ. Δεν μπόρεσε να κοιμηθώ όλη τη νύχτα στη διαδρομή. Λέγε ρε φίλε, φουφαφ. Με λέγε. Το αριστερό έκανε την πάσα ο Πρίγιο στο 92. Ναι. Με το εξωτερικό έκανε και με το δεξί, λέω. Μη Γρηγόρη, άσε, μη θα εκτεθεί, μη άσε. Άσε τι έκανε το εξωτερικό και το εσωτερικό. Πάρε στον ακροατή τώρα και να τελειώνουμε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Όπου δεν παλεύεσαι, ρε, αυτό που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σταμάτα κάποια στιγμή. Άσε κάποιος άλλος να μιλήσει. Γρηγόρη, πες μου λίγο, ποια είναι η άποψή σου από εδώ και πέρα για τον ορισμό ξένων διαιτητών, όχι μόνο για τον τελικό. Μετά από αυτά που είδα, τους απαιτώ. Μεταλείπεις το λέω, αλλά το λέω ότι χρειάζονται ξένοι. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα, φίλε. Δεν μπορώ να βλέπω 22 τραλούς να τρέχουν γύρω από ένα τύπο με μαύρα. Παρακάτω. Και εγώ συμφωνώ. Παρακάτω. Ωραία. Από εκεί πέρα όμως, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει πιστεύω η πρώτη κύρια υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η ΕΠΟ. Εάν δεν πει η ΕΠΟ ότι από εδώ και πέρα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία αυτό το πράγμα που είδαμε ότι με την έλευση ξένων διαιτητών ξαφνικά συμμορφώθηκαν. Όχι μόνο ξένοι διαιτητές πρέπει να έρθονται. Πρέπει να έρθονται και ξένοι πρωθυπουργοί. Ξένοι βουλευτές, ξένοι υπουργοί, αυτοί οι ξένο διοικητής στον οργανισμό ίδρυυσης, ξένος να έρχεται ξέρω εγώ στην Εθνική Τράπεζα, πρόεδρος, ξένος πρόεδρος δημοκρατίας, όλοι ξένοι να γίνουν. Καμιά πενταετία. Ορίστε. Ένας δημοσιογράφος επίσης, ναι. Με αυτούς που βλέπουμε εδώ, ναι, ότι με τον τρόπο που φανατίζουμε τον κόσμο, είναι ακριβώς πιστεύω, είναι και αυτή μια αιτία για τα επεισόδια που βλέπουμε. Έλα ρε τώρα, αφού αυτά θέλετε τώρα. Ο δημοσιογράφος σε πουλάει αυτό που γουστάρεις να πούμε. Ποιος το θέλει αυτό. Αυτό το θέλει. Με ποιο πόδι τώρα έκανε την πάσα κόκκινη. Με το αριστερό και το σωστό. Αφού δεν βλέπεις μπροστά σου, ρε τύφλε. Με το αριστερό και το σωστό. Θεότυφλε. Ποιος ξέρει πόσα. Με το αριστερό και το σωστό. Ποιος ξέρει πόσα Τζόνι κοπάνισες μέχρι να γίνει. Γιατί στο 90 δεν πήγε το δεύτερο γκολ. 92. Είναι στο 92. Τέσσερα ούσχοι πρόλαβες πέντε να πιεις. Κωστή, δεν μπορείς εσύ να λες ότι αυτά θέλουμε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει. Βρε, αυτά θέλετε, βρε, τι θέλετε. Βία θέλετε, σεξ θέλετε. Ίντρικα θέλετε, αντιπαράθεση θέλετε. Τι θέλετε. Όχι, δεν θέλω. Ποιότητα θέλετε. Άμα έρθει κανένα φουκαρά δημοσιογράφο ήσυχο ήρεμο με την γραβατούλα του να κάνει αυτό, θα τον κατατροπώσετε να πούμε. Σαν και σαν να κάνει φουκαρά, ε. Βέβαια. Αυτό, όταν προωθήσα τι ιδέε, Κωστή,
Οι ιδέες που προωθώ είναι αυτές οι ιδέες που θέλεις να ακούσεις. Κάνεις πολύ μεγάλο. Εγώ κάνω λάθος. Εγώ θέλω να κάθομαι να βλέπω μπάλα, να είμαι σε ένα καφενείο να βλέπω μπάλα. Ναι. Με αντίπαλους φιλάθλους. Ναι. Να βλέπω ομάδες. Πόσο και... χρόνο είσαι, φίλε? 35. 35 είσαι. Μάλιστα. Εντάξει. Σε περίμενα μεγάλη. Όταν κάθεσαι και μου λες ότι αυτά θέλετε, όχι, δεν θέλουμε αυτά. Αυτές τις ιδέες που προωθείς, αυτές την τελική. Εγώ δεν προωθώ, θα σου αναλύσω τι κάνω εγώ. Εγώ φτιάχνω, βλέπω τι θέλει η κοινωνία και την πλασάρω. Δηλαδή, θα πάω εγώ σε ένα εστιατόριο σερβιτόρος, θα θες εσύ να φας, να πούμε, βόθρο, ξέρω εγώ, με σκατά και θέλεις να σε προεμπορέσω εγώ, ξέρω εγώ, ξυφία στα κάρβουνα. Βόθρο θα σε κεράσω, φίλε, επόμενη γραμμή. Άντε από εκεί πέρα, Βαλκάνιε, που θες εσύ και ποιότητα, να πούμε. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, σε πιστεύω, αλλά πάμε σε εξαίρεση του κανόνος. Μάλιστα, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είστε. Πάω ξύς ακούγεστε. Αριανός είμαι. Ναι. Αλλά εγώ, μπράβο στον Πάκο που πήρε το κύπελο, την μπάτσε την ΑΕΚ κατά κράτος. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι πιστεύω ότι το μάτς το έχασε ο Χιμένεθ. Γιατί ένα ολόκληρο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν φάνηκε πουθενά. Η άμυνα με την επίθεση δεν συνδυόταν καθόλου. Δηλαδή το κέντρο ήταν ανύπαρκτο. Τους είχαν πάρει το κέντρο και ο Χιμένεθ δεν έκανε μία αλλαγή. Έβαλε το Μάνταλο. Μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό, που δεν θα είχε ρυθμό καθόλου το παιδί και λογικό, ναι. Εννοείται ότι η ομάδα μπορεί και χωρίς Μάνταλο και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα να σταθεί επάξια. Ναι. Χάλασε όλη τη χημεία της ομάδας. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι υπεύθυνος, όχι ότι πρέπει να τον απολύσουν τον άνθρωπο, εντάξει, έκανε τρελή πορεία, έχασε ένα μάτς, τι να κάνουν. Έκανε 3-4 κακά κοουτσαρίσματα και τα 4 τελευταία, 3 τελευταία τα έκανε το ένα μετά το άλλο. Και το ένα ήταν τελικό. Και ο ημιτελικός με τη Λάρισα. Δεν ήταν αισθημένη καλά η ΑΕΚ. Και με τη Λάρισα, αν δεν έκανε αυτό το απίστευτο γκολ ο Χρυσοδουλίδης. Ο Λάζαρος, ναι, δεν θα περνούσε. Παρνούμε αποκλειστή. Ναι, έκανε κοιλιά στο τέλος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είδαμε ωραίο τελικό. Γιατί στο τέλος είχε πολύ ένταση, ήταν πάνω κάτω. Αυτά. Από εκεί και πέρα, καλή επάνωδο στην Αργιανάρα. Να τα πάμε κι εμείς καλά να κάνουμε μια καλή ομάδα. Α, τώρα και... με τον Ασλίδη θα χτυπήσει πεντάδα. Ναι, τον Ασλίδη θέλω να πιστεύω ότι είναι αναπληρωματικός και όχι βασικός. Ναι. Δεν ξέρω. Θα σε πάρω τηλέφωνο τον Ιούλιο να σου πω τι πορεία θα κάνω. Και με το καλό Λίβερπουλ να πάρει το Champions League. Αυτά. Να σε καλά, φίλε, ο παρακαλώ. Ο κτηνίατρος στέλνει χαιρετίσματα, λέει τι έβλεπε εκείνη την ώρα. Πάσε με εξωτερικό φάλτσο. Ούζο μαγεία, λέει, ήπιε. Ούζο μαγεία πίνεις. Ο διαιτητής. Ποιος διαιτητής? Ποιος είναι αυτός ο κτηνίατρος? Ο κτηνίατρος ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Ένας Ηρακλειδέας πρώην που έγινε ξάδι. Κτηνίατρος. Πρώην Ηρακλειδέας που έγινε ξάδι. Ναι, σε ρώτησε αν έπινες ούζο μαγεία. Τώρα εγώ τι να πω, μπορώ να πω κάτι για έναν άνθρωπο που άλλαξε ομάδα στην ηλικία? Παρακαλώ. Έχει προοδευτικό μυαλό, ρε, αλλάζει. Καλημέρα. Προοδευτικό μυαλό. Πάμε. Το ψήνει το ψάρι και από τις δύο μεριές. Εσύ από την πιάτη το ψήνεις. Ναι. Ναι. Λέγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Αλλού είναι αυτός. Ναι. Ναι, εγώ ναι. Είμαι. Εσείς, ναι. Ναι. Αυτό που λέει, είσαι ο πρώτος. Αυτός που έχεις εκεί γύρω σου, διώξε τους όλους. Ζαΐριδες, κόκκινους, πράσινους, είσαι ο μόνος που βγήκες πριν το παιχνίδι και τα είπες όπως τα είπες. Τους έλεγες εσύ ποια έκρε, ποια έκρε. Χάνει τον πέναλτι ο Πρίοβιτς και έχουν όλοι μαζευτεί, έχουν μασίσει και εσύ τους φωνάζεις πάλι ποια έκρε, ποια έκρε. Έχουν τρελαθεί. Τους λες για τον Μπάρκα πριν το παιχνίδι, καλά που παίζει αυτός για να κερδίσει με το παιχνίδι. Γιατί ο άνθρωπος έστεισε ένα συνικό τείχος από πλαστελίνη. Αν δεν ήταν αυτός, φίλε, το παιχνίδι θα ήταν over. Όχι over, φίλε. Γιατί θα ήταν over. Θα τρώγε και άλλα γκολιάκ. Πάει ο Πρίοβιτς και δεν μπορεί να πλασάρει. Το καλύτερο παιχνίδι του έκανε ο Μπάρκας. Έλα ένα μήλο, έλα λόλα ένα μήλο. Εκεί πρέπει να έχεις τεχνική. Τυφλώσισε, φίλε, την καλύτερη εμφάνισή του έκανε ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας. Ναι. Όχι. Γιατί? Από την αδυναμία των επιθετικών βγήκε ο καλύτερο. Μόνο ο Κώστας θα κατάλαβε όλα. Από την αρχή και τον παραδέχομαι. Κάθε Παρασκευή να δίνει 5 ματσάκια, ναι. Μήπως ξεχρεώσουμε αυτούς τους κομμουνιστές που μας χρωστάνε, που τους χρωστάμε. Από πού και αυτούς του χρωστάμε, δεν κατάλαβα. Δεν χρωστάτε. Δεν μου λες, χρηματιστήριο έπαιξε εσύ. Όχι. Ποτέ, Δεν παίζω τέτοια. Ούτε τζόγο, ούτε τίποτα. Ούτε στοίχημα παίζω. Ούτε στοίχημα. Απλώς. Αφού δεν παίζεις στοίχημα, πώς του ζητάς 5 ματσάκια. Αφού. Περίμενε. Αφού δεν παίζεις, πώς του ζητάς 5 παιχνίδια για να σωθείς? Γιατί τον εμπιστεύομαι. Βρε, καλά κάνεις και τον εμπιστεύεσαι. Αφού δεν παίζεις, θα τα δίνει, θα κονομάνει άλλοι και εσύ πάλι θα χρωστάς. Θα παίξω.
Θα αρχίσω να παίζω. Άλλο πίνει, άλλο σουρώνει. Πια στον επόμενο. Ήπιες κόκκινη την ώρα του μάτς. Σπαθί. Σπαθί. Μια μπύρα. Μια μπύρα τι, από αυτές που είναι που όχι, ρε. Πιάνει. Και συγκεκριμένη μπύρα. Πίνω ότι ξέρει. Ένα μπουκάλι μόνο. Αυτή ποια είναι η γυμνή εκεί. Δεν είναι, ρε. Αυτό είναι ένα που κάνει. Αυτό βγάζει μπροστά. Σε φωνάζει τον άλλο και σου λέει. Έχει χειροκλήκανο δηλαδή. Γιατί βλέπω. Θέλει να δοκιμάσει. Τι να δεν κάνω, ρε κόκκινη. Καργαλάει. Τι με καργαλάει. Τον βλέπω. Το μεσημέρι θα πάει στο σπίτι. Καργαλάει τα φτάκια σου. Ναι, αρχίζει. Το βλέπω, υδρώνει τα φτάκια. Υγρό είναι. Άιτε, ξεπάρκαρε. Ναι, άντε ξεπαρκάρε, βρε κοίταξε κάτι μούτρα. Την είδε και κοκκίνησε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού την είδε την καλημέρα, ρε, καλησπέρα είναι. Καλησπέρα, τι να μην ξέρω την καλησπέρα, ρε φίλε. Αυτή είναι η Αθήνα που κατεβήκαμε κάτω, οι ατελείωτοι που νομίζανε ότι θα μας πάρουνε. Πόσοι ατελείωτοι ήσασταν, ε? Ορίστε. Πόσοι ήσασταν εσείς οι ατελείωτοι. Ατελείωτοι. Ναι. Μια δεκαοκτάδα. Δεκαοκτάδα. Ραπτόπουλε πόσοι ήτανε. 15.000. Εγώ έχω όσοι και να ήταν, είχε κερκιδάρα ο ΠΑΟΚ. Βρε μπράβο. Και 10 να ήταν, κερκιδάρα είχε. Πάει, τελείωσε. Ναι, κάτω Ραπτόπουλε, κάτω το ξέρεις πολύ καλά εκεί στα επίσημα, ήταν ντίνγκα γεμάτο. Εκείνος να τους βάζεις. Δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι τα 4.000 εισιτηρίων. Ναι, κοίταξε. Τα πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Ναι. Ό,τι μου πεις, εγώ θα πω ναι. Δεν ήμουν εκεί. Άκου να σε πω εγώ τώρα, αυτή την κερκίδα πήγε ο ΠΑΟΚ. Έσβησε την ΑΕΚ ενδοτικά. Η ΑΕΚ το μόνο πράγμα. Η κερκίδα κέρδισε, δηλαδή, όχι η ομάδα. Να σε πω κάτι. Η ΑΕΚ, πες μου, είναι η ομάδα αυτή τώρα που πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Από ό,τι ξέρω μου. Εσύ φταίς που το πήρε. Ναι, κοίταξε να δεις, φίλε μου. Η ΑΕΚ ήταν για 6 γκολ, έπρεπε να τους ξεφτυλίξουμε κυριολεκτικά. Ξέρεις, ήσουν μέσα στο ΑΚΑ, έβριζαν οι φύλακοι, το Μελισσανίδη, ναι ή όχι. Το ρίχναν πράγμα, ναι. Το ρίχναν πράγμα, μπράβο. Μετά, για να σε δώσω να καταλάβεις, να πάνε να ράψουν μια λαμπάδα στον τερματοφύλακα στον Άγιο Θαράποντα και να πεις στους αεκτζήρες από την Βουγγέλα. Μεγάλη χάρη του σήμερα είναι. Από τη Βόρεια Ελλάδα, τους αεκτζήρες, να ξαναβγούνε και σήμερα τέσσερις. Γεια σας, κύριε Μάρκο. Γεια σας, κύριε Μάρκο. Γεια σας, παρακαλώ. Κοίτα, η ομάδα παίζει μπάλα και η κερκίδα παίζει με την άλλη κερκίδα. Η Άκη είχε κρύα κερκίδα. Κρύα. Ανέραστη, άνευρη. Κάτι ψηλό καρέκλα. Εμπρός. Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν κάναν sold out οι παοξίδες. Αυτό είναι θέμα. Αλλά η κερκίδα τους ήταν απίθανη. Ορίστε. Και το ένα λέμε και το άλλο. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, η Ιορδάνης από Γερμανία τηλεφωνώ. Γεια σου, Ντάνη. Έχω λίγα χρόνια που είμαι εδώ. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έρχονται τα χειρότερα. Δηλαδή. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το κύπελο, γιατί αυτό ούτως ή άλλως μου ανήκει σαν ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει τώρα. Έτσι, από εκεί και πέρα δεν θέλω να σκεπάσω το ότι έχασα το πρωτάθλημα, μου κλέψανε το πρωτάθλημα και μου πετάξανε ένα κομμάτι ψωμί. Για να καθησυχάσουν. Δεν είναι το κύπελο αυτό. Αυτό μειώνει την επιτυχία. Αυτό το κύπελο δεν είναι ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό δεν στο πετάξαν, το πήρε. Γιατί η ΑΕΚ δεν θα πάρει 60 εκατομμύρια και εσύ 1000 ευρώ. Δεν θα πάρει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Το κύπελο, εφόσον δεν παίρνουν λεφτά οι ομάδες από το Champions League, είναι σχεδόν ίδιος θεσμός. Εμείς που σου είπαμε πέρσι ότι πέρσι στο δώσαν το κύπελο. Ποιος το δώσε? Με διαιτητές και ιστορίες. Φέτος το πήγα εγώ το λέω. Πέρσι. Ο φίλος σου. Αυτό θέλετε να μην το πάρω και φέτος. Μαγκιά σου. Γιατί πέρσι τι έγινε με το φίλο σου, Κίζα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα θέλω να πω. Είναι λίγο πιο ευχαριστώ να αλλάξω λίγο το κλίμα. Τις προάλλες είμαι οδηγός σε χρηματαποστολές και είχα ένα συνάδελφό μου μαζί, Γερμανό. Ναι. Άκουγα την εκπομπή σας και σε κάποια φάση, επειδή δεν την έπιανε καλά το σήμα, χάθηκε, ξαναήρθε και ακουγόταν το πνευμόνιο του Κυρκώστα. Ναι. Και με λέει ο Γερμανός, λέει, άλλαξες, λέει, τουρμπίνα, λέει, στο αυτοκίνητο. Και τον λέω, όχι, λέω, γιατί λέει κάτι, όχι, λέω, το ράδιο, λέει, α, λέει, εντάξει. Του Κυρκώστα το πνευμόνιο. Είσαι πολύ αλήτης. Είσαι πολύ αλήτης. Είσαι ο αλήτης, τον επόμενο. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, από Βόρεια Ελλάδα στον προηγούμενο φίλο, αεξής είμαι. Βόρεια Ελλάδα, από πού είσαι? Από Καβάλα. Καβάλα, έλα. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πανάξια πήρε το κύπελο. Ναι. Τώρα σου πω κάτι. Ναι. Όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ναι. Όταν στην ουσία του το χαρίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Το λέω εγώ. Ναι.
Μην κατηγορούμε την ΑΕΚ. Και ΑΕΚ παλιότερα έχει χάσει πρωτάθλημα. Το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ. Τελείως, βέβαια. Προφανώς θα το εκμεταλλευτεί κάθε ομάδα την κατάσταση. Ρε φίλε, ξεχνάς εκείνο το παιχνίδι που είχες χάσει από τον Ιωνικό. Με τον Ιωνικό αδιάφορο πάλι στο ΟΑΚΑ. Πήγαινες για πρωτάθλημα και έχασες. Σωστό. Μπράβο, σε γεμάτο τέτοιο. Αυτοκτόνησες. Έτσι. Μα να σου πω κάτι. Και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι αυτοκτόνησε μόνος του. Καλύτερη ομάδα είχε. Οκ. Okay. Αλλά αυτοκτόνησε. Το χάσε από δύο λάθη. Από απειρία το χάσε. Πες το έτσι. Πες το έτσι. Γι' αυτό έτσι. Τώρα που θα ρίξει φράγκα λίγο... θα είναι πιο προσεκτικός και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέχρι τώρα τι έριχνε. Θέλω να πω ότι η αναποδιά τον κάνει πιο όριμο. Συμφωνώ. Εντάξει. Θα τον κάνει, το πιστεύω. Αν δηλαδή βρεθούν οι άνθρωποι που πρέπει. Και σαν Σαββίδης, γιατί άλλο να πάω εγώ σε μια δουλειά που δεν την ξέρω ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, έξι χρόνια θα τη μάθω. Θα τη μάθω. Δεν μιλάς Δραπτόπουλε. Παρακαλώ. Αυτό το 5-4 πώς φαίνεται τώρα, Λεβάντε Βαρσελόνα. Τη Καλαμαριά το 0-1-2 πώς φαίνεται. Στο 93 και το 93 και στο 93. Έξω θρονών ήταν ο Καλαϊτζίδης. Δεν ξέρω τι ήταν ο Καλαϊτζίδης. Εσύ τι τώρα μιλάω τώρα την Μπαρσελόνα, έφαγε 5. Φρέασε τώρα την Μπαρσελόνα. Έχει άλλο ένα παιχνίδι. Επειδή λες για τα. Για τους... Αμπερντίν Ρέιντζερς 5. Φρέασε Αμπερντίν Ρέιντζερς. Αμπερντίν Ρέιντζερς. Καλαμαριά ήταν 5-5. Καλό, κανονικό. Για δε στο Καλαϊτζίδη που είναι έξω θρονών. Γιατί σου πω ότι το έκανε ο Καλαϊτζίδης. Πώς μπορεί να πάρει το κανάλι. Δεν γίνεται. Άκουνα δε. Όταν θε να κάνει κάτι τέτοιο με δύο γκολ καθυστερήσει. Πρέπει να είναι μέσα και οι κερκίδες, όχι τα δοκάρια. Ναι. Και οι κερκίδες πρέπει να είναι. Γιατί μέσα. Γιατί τους φίλους μας δεν τους λες, τις κερκίδες. Τους άλλους τα άλλα τα πάντα λέω. Α, τα πάντα λέω. Δεν αφήνω τίποτα. Ναι. Εγώ σου λέω πώς. Γιατί ήταν εξωφρενών ο Καλαϊτζίδης. Με το διαιτητή, γιατί τους έβαζε μέσα. Γιατί σε ένα παιχνίδι που δεν είχε κλωσιά, ναι. Είχε πέντε κίτρινες κάρτες. Έβαλε τρίτο σέντερ μπακ ο Δημήτρης. Γιατί είχε πέντε κίτρινες κάρτες. Δεν ξέρω τι άλλο. Τότε τι κάνεις κριτική. Ήταν εξωφρενών. Κριτική. Ναι, γιατί κάνεις. Θέλω τι έγινε. Τι λέω πώς σου φαίνεται το 5-4. Το 2-1 σε ένα πώς σου φαίνεται. Πώς μου φαίνεται. Ναι. Περίεργο. Περίεργο. Εγώ βρίζω το Καλαϊτζίδη. Πώς γίνεται να φας δύο γκολ. Γιατί να φας δύο γκολ. Και μου λένε για δες τι έκανε ο διαιτητής. Τι έκανε ο διαιτητής. Πάρε και δες. Εντάξει. Ορίστε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Και στο Instagram μπες να με δεις Κωστής Δραπτό. Μπες γιατί έχω ωραίο προφίλ, να ξέρεις. Ναι. Βλέπω τα μούτρα σου, δεν χρειάζομαι το προφίλ. Α, δεν θες το Instagram. Έχω το Unfas. Α, έχεις το Unfas. Λέγε φίλε μου. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ρατόπουλε. Ναι. Ωραίες οι αναλύσεις σου, αλλά δεν τις λες όλες όμως. Κάτι θα αφήσαμε και για σένα. Εντάξει. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Η πρωταθλήτρια τι παίρνει. Άμπιους στους ομίλους 25 εκατομμύρια ευρώ. Από το στο πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα τι παίρνει. Χυμούς. Χυμούς. Πόσα λεφτά παίρνει. Εδώ από το δικό μας το πρωτάθλημα. Ναι. Ο πρωταθλητής παίρνει πόνους, δεν το ξέρω. Πώς δεν παίρνει μπόνους, δεν παίρνει μπόνους. Δεν παίρνει χρηματικό ποσό. Όχι, δεν παίρνει χρηματικό. Παίρνει. Τι παίρνει. Πες τον ρε κόκκινε. Τι παίρνει. Συγκριτικά με έξω ψίχουλα, αλλά παίρνει. Τι παίρνει ρε φίλε, τι ποσό παίρνει. Παίρνει. Και τι παίρνει στο κύπελο. Τι παίρνει στο πρωτάθλημα. Παίρνει. 2 εκατομμύρια. Δύο εκατομμύρια. Ναι. Αυτά είναι σάντουιτς για τον Γιωργάκη. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες πρωτάθλημα. Ναι. Ευρώπη. Ναι. Η πορεία της ΑΕΚ πόσο είναι φέτος. 52 παιχνίδια. 52 παιχνίδια. Και πόσα λεφτά ισοδυναμούν. Α, τα έσοδα εννοείς. Πρέπει να είναι κανένα οχτάρι. Κανένα δεκάρικο. Μπορεί. Ναι. Εγώ σου λέω 15 εκατομμύρια. Κάντε 15. Ναι. Και... 15 εκατομμύρια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 χρόνια το Σαββίδι που ταΐζει. Έτσι. Ταΐζει. Ναι. Βάζει λεφτά. Η ΑΕΚ ήρθε από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Μέσα σε 3 χρόνια πήρε ένα κύπελο, πήγε σε 3 τελικούς, πήρε και ένα πρωτάθλημα. Βεβαίως, άξια είναι. Έξι, με ούτε 8 εκατομμύρια μπάτζετ. Μαγιά του. Ο ΠΑΟΚ με 90 εκατομμύρια μπάτζετ έχει πάρει. Τι, πόσο μπάτζετ έχει ο ΠΑΟΚ? Όχι. 90 που ξόδεψε σε όλα αυτά ο Σαββίδης, αυτό είναι. Έτσι. Όχι, έκανε λάθος. Τι πήρε, τι έχει πάρει. Ναι, πολύ λιγότερα αυτό από αυτά που είναι, αυτό είναι για τον ίδιο, για να κάνει αυτοκριτική ναι. Και να καταλάβει ποιοι είναι οι φίλοι του και ποιοι αυτοί οι οποίοι κοιτάνε το. Μα. Ναι, και ικανοί, όχι, άντε να μην πω τίποτα. Και να για να καλά. Πω και ένα τελευταίο για αυτόν που είπε για τα λεφτά για τον κομμουνιστή. Ναι, ο κομμουνιστής. Ναι, ξέρεις τι δεν έχω δει στη ζωή μου. Μάλιστα. Φτωχό κομμουνιστή, χοντρή γκόμενα με λεφτά, χωρίς παιδαρά γκόμενο. Ναι. Και πάπια να ψάχνει να βρει λίμνη. Δεν τα έχω δει. Άντε, γεια σας. Παρακαλώ. Ναι.
Τι έχουν πει σήμερα οι άνθρωποι. Αμπελοφιλοσοφίες. Έλα, έλα, έλα. Εάντε ρε κουμούνι, εσύ πήγες στην άκρη. Εντάξει. Πάμε τελευταίος. Πάμε τελευταίος. Λέγε, ναι. Πανέξυπνος έβγε. Έξως, ναι. Λέγε, φίλε. Εντάξει, θα σου πάω στην κάμερα, για να κουμουνιστεί, θα έχει λεφτά να πάρει άλλη. Ναι, εγώ τι θα την πληρώσω όμω στην κάμερα. Εσύ άμα σε σπάσουν τίποτα, άλλοι θα παίρνουν. Έχει χορηγού. Εγώ φκαρά μόνο μου, ο καημένο. Έχω μια φίλη μου στη χρηματική εταιρεία. Ναι, σε πειράζει. Έχω φίλε μου. Μαγκιά σου. Έχω φίλε μου μια 25 ταβέρνε. Έχω φίλου μου αυτού. Εσύ κράζει εμένα. Από φίλου δόξα τω Θεώ. Ανταποδοτικότητα είναι αυτή, έτσι. Δίνω και παίρνω. Εννοείται, ρε. Αν δεν ταξίζει, το παίρνει. Ναι, αλλά εσύ παίρνει μόνο, δεν δίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Έτσι πιστεύει. Έτσι λέω εγώ. Αν σε χτυπήσω, ο νερ θα έχω άδικο. Όπω και να με χτυπήσει, δεν δίνει. Ο νερ, αβέρ. Δεν δίνει. Έλα. Να πάρει προβόλε. Τι θα προλάβει. Από τα αυτιά το κρεμάσω. Βλέπει κάτι αυτιά που έχει, είναι ιδανικά για. Εδώ δε. Το δείχνει κάμερα. Για μανταλάκι. Έτσι. Τελευταίο για ένα λεπτό. Έλα, φίλε. Γεια σα. Γεια σα. Σχετικά με αυτό που ακούω, παίρνει από του μαθητέ λεφτά, που τα παίρνει βέβαια. Τι κουρδίζει από εσύ. Την Ομοσπονδία, φίλε, από την κεντρική. Πώς να πάρει μαζί από, από την κεντρική διαχείριση. Βαριά είναι η Μαλαματίνα, φίλε, βαριά είναι. Βαριά είναι, βαριά είναι η Μαλαματίνα, τι να κάνουμε τώρα. Από πού τα παίρνω, μην τρέχω. Βαριά είναι η Μαλαματίνα, βρε τώρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ναι. Τέλος. Επειδή είπα αυτός τέλος, τελειώνει. Έχει άλλο. Λέγε ρε Ρινό και ρε Αντώνη Παπαδόπουλη. Παίρνει παραπάνω ο πρωταθλητής Ελλάδος. Πόσο παίρνει. Θα σου πω τώρα. Για πες μου, παιδιά μου. Λοιπόν, πόσα μοιράζονται δηλαδή. Από την κεντρική διαχείριση. Πόσα παίρνουν. Το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Εντάξει. Οι άλλοι δεν παίρνουν, ο δεύτερος δεν παίρνει, ο τρίτος δεν παίρνει. Ναι, ρε αγόρι, αλλά έχει κέρδος. Μάλιστα. Έχει κέρδος. Τι κέρδος έχει, τα σπόρια του Γιώργου. Εδώ πήγα κατουρίς 30 άτομα πήγανε μέσα. Μας βάλανε με αλυσίδες. Πού πάτε, λέει, κατουράμε, λέω κύριε. Κατουράει ο Γιώργος, λέει, κανόνισε την πορεία σου. Πού να μιλήσεις, λοιπόν, τόπι στο ξύλο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα πηδήσει αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Τάνια Δήμου και Κώστα Γιαλαμά. Έτσι. Να είστε καλά. Bye.